Κύριε Τελεθεατές, προσκυνούμεν Σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξό Σου Ανάσταση. Από τους ωραιότερους ύμνους, ακολουθίες αυτής της εβδομάδος, από την έναρξη βέβαια της Μεγάλης και Αγίας Εβδομάδος, από τη Μεγάλη Δευτέρα, όλες αυτές, όλες αυτές οι ακολουθίες και τα τροπάρια είναι πραγματικά αγγίζουν στη ψυχή μας και είναι ε, τόσο δυνατά που κάθε ενσυνείδητο άνθρωπο ε, τον ε, επηρεάζουν. Βέβαια, ε, μετά την Σταύρωση του Κυρίου θα έχουμε την αποκαθήλωση αύριο έχουμε την ταφή είναι η νύχτα του επιταφίου και ακολουθεί η Ανάσταση να σας επαναλάβω ότι ε, λόγω των εορτών του Πάσχα η εκπομπή μας δεν θα μεταδοθεί αύριο ούτε Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα οπότε θα είμαστε ξανά μαζί την Τετάρτη την ερχόμενη Τετάρτη τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης, της σημερινής μέρας και της Μεγάλης Παρασκευής αλλά και μια έτσι πιο βαθιά πνευματική συζήτηση θα έχουμε στην συνέχεια με τον πατέρα Αντρέα Καζέλη τον οποίον και καλωσορίζω στην εκπομπή. Πάτερ μου καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα, χαρά μου και τιμή μου, του Κυρίου μας. Χαρά μου και τιμή μου που με καλέσατε στην εκπομπή σας και που δώσατε τη δυνατότητα στην Εκκλησία μας και μέσα από το κανάλι σας να μεταφέρει το λόγο της σε όλους, σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, θέλουν να τον ακούσουν και να τον εστερνιστούν. Έτσι. Είναι τιμή μας λοιπόν. Η, μας η χαρά, χαρά και η τιμή είναι δική μας, Πάτερ <laughs> α, Καζέλη. <laughs> ε, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα συμβαίνει και τα Χριστούγεννα, αλλά ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ε, το βλέπω σε πολλούς ανθρώπους, είναι ανθρώπους μα, μας, μαλακώνει η ψυχή. Ε, υπάρχει μια ανάγκη ε, να βρει ο καθένας την πνευματική, την ψυχική ηρεμία του. Ε, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν θρησκεύουν πολύ, τους ακούσκαμε μια φορά να λένε ο ένας τον άλλον, σε κάποια στιγμή έντασης ή φιλονικίας, Άγιε μέρε είναι. Ναι. Μην το λε αυτό. Ή μην, αντιδράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Τι συμβαίνει αυτή τη βδομάδα, Πάτερ Ανδρέα, πραγματικά. Κοιτάξτε, τα γεγονότα αυτή τη εβδομάδα είναι πολύ μεγάλα και γι' αυτό και ονομάζεται και Μεγάλη Εβδομάδα. Εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε με τρεις τρόπους τα μυστήρια, τα γεγονότα, τις ακολουθίες αυτής της εβδομάδας. Ο ένας τρόπος είναι ο άνθρωποκεντρικός. Mm -hmm. Σε αυτόν τον τρόπο προσέγγισης κυριαρχεί το συνέστημα. Οι άνθρωποι συγκινούνται, ε, κατανίσσονται, αλλά μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα τα ξεχνάνε όλα. Υπάρχει ένας τρόπος ηθικός που μπορεί κανείς να προσεγγίσει αυτά τα γεγονότα και εκεί κυριαρχεί η ταύτιση τρόπων δυνάτων παθών του Κυρίου με τις δυσκολίες της καθημερινότητός μας, με τη ζωή μας κλπ. Ο ουσιαστικότερο όμω και ο αν θέλετε ζητούμενο τρόπο προσέγγιση αυτών των γεγονότων είναι ο θεολογικός τρόπο προσέγγιση. Κατά αυτόν τον τρόπο προσέγγιση, μέσα από την θεολογία τη Εκκλησία μα γεννάται ένα βίωμα άγιο πνευματικό. Ο άνθρωπο παραδίδεται στην αγκαλιά του Θεού και το Άγιο Πνεύμα τον μοιεί μέσα στο νόημα και στην ουσία αυτών των γεγονότων, των κοσμοσωτήριων γεγονότων. Τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, είτε ο άνθρωπος πιστεύει, είτε δεν πιστεύει. Μάλιστα. Είτε είναι χριστιανός, είτε είναι άθεος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Διότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τη σωτηρία όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Τώρα πώς οικειούται ο καθένας από εμάς την σωτηρία του Χριστού... Είναι, νομίζω, ένα θέμα το οποίο θα μπορέσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα τριβώς. να το αναπτύξουμε. Ε, να δούμε λίγο τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης και σήμερα της Αυριανής λοιπόν... Μεγάλης Παρασκευής. Μάλιστα. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Ε, καταρχήν, πριν τα δούμε να πούμε ένα λειτουργικό ιδιαίτερο το οποίο υπάρχει αυτές τις μέρες. Ένα ιδίωμα λειτουργικό. Οι ακολουθίες τις οποίες ακούμε και παρακολουθούμε και στις οποίες μακάρι να συμμετέχουμε κάθε Κυριακή, κάθε ε, απόγευμα, με συγχωρείτε, mm -hmm. είναι οι ακολουθίες που αναφέρονται στα γεγονότα της επόμενης ημέρας. Mm -hmm. Σήμερα, λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη, εορτάζουμε τέσσερα γεγονότα. Εορτάζουμε τον Ιερό νιπτήρα. Εορτάζουμε την, την παράδοση του Μυστικού Δείπνου. Εορτάζουμε την υπερφιά προσευχή που έκανε ο Χριστός στον κήπο της Γεστημανής και εορτάζουμε το γεγονός της προδοσίας. Τώρα θα μου πείτε τι γιορτή είναι αυτή να γιορτάζουμε την προδοσία του Χριστού. Mm. Και όμως μέσα σε, αυτή, μέσα σε αυτό το γεγονός φανερώνεται η ταπείνωση του Χριστού. Αυτά τα γεγονότα τα γιορτάζουμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Το απόγευμα ή σε λίγες ώρες που θα πάμε στην εκκλησία μας θα γιορτάσουμε τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν και αύριο το πρωί θα εορτάσουμε την ταφή, τους εμπνισμούς, τα πάθη του Χριστού το κεντρικότερο. Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα και Σαββάτο πρωί εορτάζουμε τον θάνατο του Χριστού και βέβαια Κυριακή Βράδυ την Ανάσταση. Οπότε λοιπόν ε, έχοντας υπόψη μας αυτή την ιδιαιτερότητα λέμε ότι μεγάλη πέμπτη έχουμε αυτά τα τέσσερα μεγάλα γεγονότα τα οποία υπό το πρίσμα της ταπείνωσης μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα κατανοήσουμε. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο διδάσκαλος, ο αρχηγός, έδωσε ένα παράδειγμα στους μαθητές του. Τους έπλυνε τα πόδια. Έκανε δηλαδή μια δουλειά την οποία έκανε ο τελευταίος των δούλων ενός σπιτιού. Ο τελευταίος των υπηρετών ενός σπιτιού. Έκανε μια δουλειά που θεωρεί το εξευτελιστική δουλειά mm -hmm. να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Γι' αυτό και ο απόστολο Πέτρος αντέδρασε και του λέει Μα, «Εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια». Αλλά ο Χριστός τους είπε σα έδωσε ένα παράδειγμα για να συμπεριφέρεστε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο». Έδωσε το στίγμα της πραγματικής εξουσία. Ακόμη και η λέξη «εξουσία» δηλώνει αυτό ακριβώ το πράγμα. Ότι κάποιο βγαίνει έξω από την ουσία του, με σκοπό να υπηρετήσει τους άλλους. Ο Χριστός λοιπόν μας έδειξε πως όποιος θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να είναι ο διάκονος πάντων. Μας έδειξε ότι όποιος θέλει να είναι ο αρχηγός πρέπει να γίνει ο υπηρέτης. Mm -hmm. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα μπορούσε να αποτελέσει την λύση σε όλα μας τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα και του τόπου και παγκοσμίως. Η κοινωνική τάξη είναι, θα λέγαμε, πυραμιδοειδή. Η κορυφή της πυραμίδας είναι ο Θεός και από πάνω προς τα κάτω κατεβαίνουν οι κοινωνικές τάξεις και βαθμίδες. Και στη βάση βρίσκονται οι απλούστεροι και οι φτωχότεροι της κοινωνίας μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και αναποδογυρίζει αυτή την πυραμίδα και κάνει μια πυραμίδα με την κορυφή προς τα κάτω, και αυτοί οι οποίοι είναι οι γη των εθνών και οι άρχοντες κατεβαίνουν χαμηλά για να στηρίξουν και να αναβιβάσουν αυτούς που είναι κάτω. Κάνει λοιπόν αυτό το πράγμα ο Χριστός και δίνει τη λύση στα κοινωνικά μας προβλήματα. Όσο κανείς λοιπόν κατεβαίνει προς τα κάτω, ταπεινώνεται και διακονεί τους αδελφούς του με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, τόσο συναντάται με την κορυφή της πυραμίδας, της αντεστραμμένης πυραμίδας, με τον ίδιο τον Χριστό. Τον Χριστό λοιπόν τον βρίσκει κανείς όχι στην εξουσία και στην ισχύ και στη δύναμη και στην μεγαλοπρέπεια και στην καινοδοξία mm -hmm. και στο φαίνεσθε, αλλά τον βρίσκει στην ταπείνωση, στη διακονία, στην υπηρεσία, στο αψήφιστο που λένε οι πατέρες, δηλαδή στο, ότι, στο να μην υπολογίζει τον εαυτό του για χάρη των αδελφών του. Το άλλο γεγονός, το δεύτερο, είναι η παράδοση του μυστικού δείπνου. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει μία διδασκαλία καλή. Θα μπορούσε να φωτίσει έναν φιλόσοφο, θα μπορούσε να φωτίσει έναν Άγιο, έναν προφήτη, να μας πει ένα σύστημα αξιών, να μας πει ένα σύστημα ιδεών το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να ακολουθήσει. Δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός. Δεν ήταν απλώς ένας διδάσκαλος να μας διδάξει έναν τρόπο ζωής ο Χριστός ήρθε για να μας παραδώσει τον εαυτό Του. Και αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε, διότι όσοι από τους χριστιανούς μας προσεγγίζουν τον χριστιανισμό και την πνευματική ζωή, προσπαθώντας να αμοιηθούν απλώς σε έναν τρόπο ζωής, mm -hmm. γίνονται ιδεολόγοι και η ιδεολογία φανατίζει. Μάλιστα. Mm -hmm. Αντί... Άλλο ιδεολογία, άλλο θρησκεία, έτσι. Βέβαια. Η ιδεολογία φανατίζει. Ο χριστιανισμός είναι σχέση και μάλιστα σχέση ερωτική, σχέση αγάπης με ένα πρόσωπο, με το πρόσωπο του Χριστού. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, με την αμαρτία και τον θάνατο, να νικήσει την αμαρτία και τον θάνατο και την νίκη αυτή να μας τη μεταδώσει σε εμά πώς, δίδοντας το σώμα του και το αίμα του να το φάμε και να το πιούμε. Οντολογικά, πραγματικά, Έχουμε λοιπόν επικοινωνία επαφή, σύνδεση με τον Χριστό σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης και στο συνέστημα και στην επιθυμία και στη λογική αλλά ακόμη και σε αυτό το σώμα. Το σώμα και το αίμα του αναστημένου Χριστού μπαίνει μέσα μας και γίνεται φάρμακο αθανασίας και μέσα από μας νικέται ο θάνατος, όχι εξωτερικά. Μέσα μας παίρνουμε την δύναμη να νικήσουμε το θάνατο Δια το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο σημαντικό το πράγμα Το να πάει κάποιος να κοινωνήσει Που ουσιαστικά αν το καλοσκεφτούμε Αποτελεί τον σκοπό της ζωής του κάθε ανθρώπου Δεν είναι σκοπός μας η καριέρα μας η, η επαγγελματική η πολιτική ή η οποιαδήποτε άλλη καριέρα. Δεν είναι σκοπός η κοινωνική μας προβολή. Δεν είναι σκοπός η επιτυχία στον οικονομικό τομέα ή όπου αλλουδήποτε. Σκοπός της ζωής μας είναι η θεία διποτε σκοπος της ζωης μας Πώς θα προσέλθουμε στο ποτήριο. Διότι όλα θα μας εγκαταλείψουν την ώρα του θανάτου. Εκείνο όμως είναι εφόδιον ζωή αιωνίου. Μάλιστα. Ο άνθρωπος λοιπόν προετοιμάζεται για τη θεία κοινωνία <κυκλή> γιατί πάει να προσφέρει τον εαυτό του στον Χριστό. Πάει να δώσει τον εαυτό του, το σώμα του, την ύπαρξή του ολόκληρη. Και γι' αυτό κάνει μια προετοιμασία ούτω ώστε να προσφέρει στο Θεό την καλύτερη έκφραση και την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Όπω ε, ένα ζευγάρι, νεαρό ζευγάρι, το οποίο mm -hmm. είναι στα πρώτα του ραντεβού, προσέχει την εμφάνισή του, το χτενισμά του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τα πάντα. Να. για να πάει να συναντηθεί με το αγαπημένο του πρόσωπο και να εμφανιστεί στην καλύτερη δυνατή μορφή του έτσι και εμείς που θα πάμε να ενωθούμε και σωματικά ακόμη με τον Χριστό προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τον εαυτό μας τον Χριστό. Γι' αυτό και απαιτείται νηστεία και προσευχή πριν από τη Θεία Κοινωνία και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες αμαρτίες που αποτελούν κολλήματα για την Θεία Κοινωνία. Πολλής λόγος για την νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία έτσι, ναι. α, Πάτερ Ανδρέα ε, δεν μπορώ δεν αντέχω ε, μπορώ να ανιστεύω τα πάντα αλλά το μυαλό ακόμα και το σώμα να αμαρτάνει και με τη σκέψη ακόμη ε, έχουν ακουστεί πολλά και τα γνωρίζετε και εσείς ως πνευματικός mm. από χέρι και πολύ καλύτερα ε, ποια είναι η σωστή νηστεία, έτσι, πριν τη Θεία Κοινωνία. Και γιατί είναι τόσο σημαντική η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, όπως προαναφέρεμε, είναι σημαντική διότι γίνεται τρόπον την μια συνουσία μετά του Θεού. Όλη μου η ουσία και η ύπαρξη, ψυχή και σώμα, ανακράνεται, αναμειγνύεται με την ψυχή και το σώμα του, του Αναστημένου Ιησού Χριστού και έτσι μεταδίδεται και σε μένα η δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό και δικαίωμα στη Θεία Κοινωνία έχουν μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν μπορεί κάποιο που δεν ανήκει στο σώμα του Χριστού να μεταλάβει σώμα και αίμα Χριστού. Η προετοιμασία περιλαμβάνει όντω και την νηστεία ως καθολική αρετή. Mm -hmm. Η νηστεία είναι η αρχαιότατη εντολή. Οι αρχαιότεροι είναι πρεσβυτέρα του νόμου. Πριν από τις δέκα εντολές δόθηκε η εντολή της νηστείας. Ήταν η πρώτη εντολή που δόθηκε στον Αδάμ. Δεν θα φας από αυτό τον καρπό, του είπε ο Θεός. Είναι εντολή νηστείας και εμείς προσπαθούμε την παρακοή του Αδάμ με τη δικιά μας νηστεία να τη θεραπεύσουμε. Βέβαια η νηστεία δεν αποτελεί διαιτολογία, δεν αποτελεί δίαιτα. Εάν εξαντλήσουμε το νόημα της νηστείας στην επιλογή των τροφών, τότε ασχολούμαστε με το φαγητό ακόμη περισσότερο παρά από ό,τι θα τρώγαμε. Δεν είναι το νόημα. Έχουν υπάρχουν πολύ αυτή. που κάνουν αυτή την επιλογή. Πράγματι, δυστυχώ. Yeah. Δυστυχώ δεν έχουν καταλάβει ότι η νηστεία είναι το εργαλείο που θα με βοηθήσει στην προσευχή. Mm -hmm. Αν πάρουμε από τα ανθρώπινα πράγματα ένα παράδειγμα, όταν ένας μαθητής, ένας φοιτητής ετοιμάζεται για εξετάσεις και όλο του το πνεύμα είναι αφοσιωμένο στο πώς θα μάθει αυτά που πρέπει να μάθει για να εξεταστεί, περιορίζει και την τροφή του, περιορίζει και τον ύπνο του, περιορίζει και το ποτό του και το νερό του και όλα για να μπορέσει να αφοσιωθεί στο κεντρικό, στο κύριο έργο που τον ενδιαφέρει. Και εμείς λοιπόν περιορίζουμε όλες τις σωματικές μας ανάγκες για να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε στην προσευχή. Άρα η νηστεία γίνεται για την προσευχή, δεν γίνεται για την νηστεία. Νηστεύουμε για να έχουμε την δυνατότητα να προσευχηθούμε ξέγνιαστα και ανέμελα. Δεν νηστεύουμε για να αδυνατήσουμε, δεν νηστεύουμε για να κάνουμε αποτοξίνωση, δεν νηστεύουμε για να νηστεύουμε έτσι απλώς. Ακριβώς και δεν νηστεύουμε επειδή το λέει η εκκλησία μας ή η θρησκεία μας. Πρέπει να το νιώθουμε έτσι. Τώρα εδώ υπάρχει και μία διαφορετική άποψη. Ναι. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ύπαρξης mm -hmm. που κυριαρχούμασταν από τα πνευματικά και τα σωματικά μεγέθη και ανάγκες και αισθήσει ακολουθούσαν την πορεία των πνευματικών λειτουργιών. Όταν πέσαμε, γι' αυτό λέγεται και πτώση, εχμαλωτιστήκαμε μέσα στον κόσμο των αισθήσεων. Κυριαρχούμαστε από τις πέντε αισθήσει μας. Γι' αυτό το λόγο και η πνευματική ζωή ξεκινάει από τα αισθητά για να πάει στα πνευματικά. Επομένως, πρώτα θα αρχίσω να κάνω νηστεία, θα αρχίσω να κάνω προσευχή και σιγά σιγά χρονίζοντος στην ιστία και στην προσευχή και στις άλλες σωματικές αρετές, θα αφομοιωθούν και θα αρχίσω να νιώθω την ανάγκη για αυτές τις αρετές. Όταν κανείς είναι νήπιος πνευματικά, δεν θα νιώσει την ανάγκη για νηστεία, ούτε για προσευχή, ούτε για εξομολόγηση. Mm -hmm. Θα το κάνει όμως από υπακουή στην Εκκλησία και σιγά σιγά αυτό θα περάσει μέσα του. Στο Άγιον Όρος που ξέρουν πολύ καλά αυτή την τέχνη, αλλά και στα άλλα μοναστήρια στον κόσμο, mm -hmm. για να αφομοιώσουν το ταπεινό φρόνημα, το οποίο είναι είναι ουσιαστικά το φρόνημα του Χριστού, ο τρόπος σκέψης του Χριστού, <coughs> χρησιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο. Έτσι χτίζουν τις πόρτες στα κελιά τους και στα διακονήματά τους χαμηλά για να είναι αναγκασμένοι να σκύψουν για να περάσουν, να μάθουν να ταπεινώνονται. Χρησιμοποιούν ευτελή ρούχα και απλά αντικείμενα, όχι τα καλύτερα και τις τελευταίες τεχνολογίες, για να μην ε, μέσω της ύλης πάρει αέρα το μυαλό της mm -hmm. ακόμη και όταν κάνουν εργασίες πιάνουν το χώμα με τα χέρια τους για να θυμούνται ότι είναι χώμα οπότε βλέπουμε ότι από τα σωματικά πάμε στα πνευματικά οπότε θέλει λίγο βία στην αρχή όταν κανείς όμως προοδεύσει νιώθει και την ιστία και την κάνει και όλος πιο σωστά είναι ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος και το ένα mm. είναι σωστό και το άλλο είναι σωστό Ωστόσο, αν έχετε κάποιε απορίε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον uh, Πάτερ Ανδρέα Καζέλη, επικοινωνήστε αν μαζί μα 25-245-111 ή, ή γραπτό στου λογαριασμού τη εκπομπή που βλέπετε στι οθόνε σα. Ε, τώρα, η θεία κοινωνία ε, θεωρείται, Πάτερ Ανδρέα, η ίστατη πράξη ενός χριστιανού, έτσι. έτσι. Είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνονται όλα και η προσευχή που κάνουμε στο σπίτι και η νηστεία που κάνουμε και η εγκράτεια στα πάθη ας πούμε ε, θα θυμώσω αλλά θα, κρατήσω, θα no. κρατηθώ να μην εκφραστώ ε, θα προσπαθήσω να μην ζηλεύω θα, ε, θα κάνω ελεημοσύνη όλα όσα κάνω να δαμάσω λίγο τον, ναι, τους λογισμούς μου αυτοπιθαρχία, έτσι. Ναι, οτιδήποτε ναι. κάνουμε γίνεται με ένα σκοπό αποβλέπει σε ένα στόχο έχει ένα τέλος με την έννοια της τελείωσης το ποτήριο της θεία κοινωνία. Να πάω και να προσφέρω τον εαυτό μου στο Θεό στην καλύτερη εκφρασή του, στην καλύτερη εκδοχή του. Το επόμενο που γιορτάζουμε σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, είναι η υπερφιά προσευχή. Όταν ο κύριο μα ε, έφυγε από το μυστικό δείπνο και αφού ο Ιούδα προπορεύθηκε για να πάει να τον προδώσει, ο κύριο μα πήγε στον κήπο τη Γεστημανή. Οι τρει Ευαγγελιστέ αναφέρουν ότι προσευχήθηκε ο Μαρθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, και μάλιστα με τέτοια αγωνία ώστε ο υδρότητα του προσώπου του έγινε σαν θρόμβι αίματος. Ένα σπανιότατο φαινόμενο, υπαρκτό φαινόμενο, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα λένε οι γιατροί. Αλλά συμβαίνει πολύ σπάνια όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ακραία ένταση. Έχουμε την μεγάλη ευλογία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας έχει διασώσει το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Mm -hmm. Και όταν το διαβάζει κάποιος συγκλονείται πραγματικά. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ώρα ετοιμάζεται για το θάνατο. Πάει για, για να θυσιαστεί για χάρη όλη τη ανθρωπότητας. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι θα τον προδώσουν, θα περάσει τα πάθη, τα μεγάλα πάθη, τα οποία ποτέ κανένας άνθρωπος δεν γεύτηκε ούτε θα γευτεί, διότι ο Χριστός μας, ξέρετε, ήταν, δεν είχε οικειωθεί τον πόνο. Δεν είχε ποτέ ούτε έναν πονόδο ούτε ένα πονοκέφαλο, ούτε κάτι από αυτά που έχουμε εμεί καθημερινά. Mm -hmm. Όλο τον πόνο όλη τη ανθρωπότητα τον πήρε μόνο μια. Το ποτήριο του πόνου το ήπιασε ε, σαν σφινάκι που λένε οι νέοι, μια και έξω. Οπότε λοιπόν αυτό ο άνθρωπο, τι είχε μέσα στην καρδιά του, τι αγωνίε είχε στη σκέψη του, τι απασχολούσε το μυαλό του. Αυτό το παρουσιάζει η υπερφιά προσευχή. Και εκεί μας δημιουργεί κατάπληξη το γεγονός ότι ο Χριστός εκείνες τις ώρες τις φοβερές σκεφτόταν τους άλλους. Με δεν σκεφτόταν τον εαυτό του. Αγωνιούσε για την τύχη της ανθρωπότητας. Και όταν παρακαλάει τον πατέρα του και του λέει «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτό το ποτήρι» δεν το λέει γιατί φοβάται το θάνατο ή τον πόνο. Το λέει γιατί δεν θέλει η ανθρωπότητα να χρεωθεί με το αμάρτημα της θεοκτονίας. Τον νοιάζει εμείς. Αυτό το, ε, η έγνοια του ήταν για μας. Για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Mm. Από τον πρώτο άνθρωπο, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα υπάρξει σε αυτή τη γη και σε αυτή τη ζωή. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της προσευχής mm. του Χριστού. Προσευχήθηκε για όλο τον κόσμο. Και παρακαλούσε τον Πατέρα του για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Πατέρα, η ζωή, το έργο, η Σταύρωση και η Ανάσταση. Τι συνέπειες έχουν για μας σήμερα. Τρομακτικές συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Είναι πραγματικά η καρδιά του μηνύματος. Ε, βλέπετε και οι Ευαγγελιστές. Ουσιαστικά γράψανε και οι τέσσερις το, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού με μια εκτενή εισαγωγή. Το νόημα του Ευαγγελίου είναι αυτό το πράγμα. Το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού έχουν τρομακτικές και παγκόσμιες συνέπειες για μας. Ο κόσμος μας δεν θα ήταν έτσι όπως είναι τώρα, εάν ο Χριστός δεν πέθαινε και δεν αναστήνατο. Ο κόσμος, ο πολιτισμός μας, οι ιδέες μας, ο τρόπος ζωής μας δεν θα ήταν έτσι. Πολλοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι αν, δεν ερχ... αν αργούσε ο Χριστός να έρθει έστω και ένα χρόνο αργότερα, ο κόσμος θα είχε καταστραφεί. Ο κόσμος στον οποίο ήρθε ο Χριστός ήταν ένα άγριος και σκληρός κόσμος το Ευαγγέλιο του Χριστού ενέπνευσε στους ανθρώπους την αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη. Όλοι μιλάνε για αγάπη, αλλά την ανιδιοτελή αγάπη, αγάπη μέχρι και στους εχθρούς, μόνο ο Χριστός βίωσε, μόνο ο Χριστός ενέπνευσε, μόνο ο Χριστός κήρυξε και μόνο ο Χριστός δωρίζει ως δώρο στους ανθρώπους που τον ακολουθούν. Ο Χριστός ήρθε για να κατακρίνει την αμαρτία εν της αρκή του. Ο Χριστός ήρθε για να πεθάνει, για να πεθάνει για μας. Θα χρειαστεί να κάνω λίγο μια εκτεταμένη εισαγωγή για να αντιληφθούν οι ακροατές μας το παγκόσμιο δράμα της ανθρωπότητος. Ο άνθρωπος όσο ήταν κοντά στο Θεό και σε σχέση με τον Θεό, ζούσε ευτυχισμένος και χαρούμενος. Και η αιτία και η πηγή της χαράς του ήταν αυτός ο ίδιος ο Θεός. Μετά όμως την ανυπακοή του ανθρώπου και την αποστροφή του ανθρώπου από τον Θεό, μάλλον αποστροφή του Θεού από τον άνθρωπο, ο, ο άνθρωπος ήταν που απεστράφει το Θεό και του γύρισε την πλάτη, έχασε την πηγή της χαράς. Ο άνθρωπος με το νου του, με το ηγεμονικό της ψυχής του, αντλούσε και έβρισκε χαρά και ευτυχία από τον Θεό, το μετέδιδε στο σώμα και το σώμα δια των πέντε αισθήσεων αυτή την ευλογία του Θεού διασκόρπιζε σε όλη την κτήση. Όταν όμως έχασε ο αιωνού την επικοινωνία με το Θεό, έχασε την επικοινωνία με, την ευλο... με τη χαρά, με την ευλογία, με την ειδονή. Μάλιστα. Στράφηκε λοιπόν στο σώμα και ζητούσε από το σώμα ειδονή. Και το σώμα λέει: Μα εγώ από σένα έπαιρνα χαρά και νόημα. Mm. Πού θα το βρω. Και έτσι δια των πέντε αισθήσεων ο άνθρωπος διαχύθηκε μέσα στον κόσμο, ψάχνοντας να βρει τη χαρά και την ειδονή πολύ σοφά ο δημιουργός μας για να μας επαναπροσανατολίσει στη σωστή κατεύθυνση και να μην μας αφήσει να αποκτηνοθούμε εντελώ ζώντας μόνο με τις πέντε αισθήσει και ακολουθώντας μόνο τις ορέξεις και τα ένστικτά μας, έβαλε μία αντίρροπη δύναμη δίπλα στην αισθησιακή ειδονή, τον πόνο και την οδύνη και τον θάνατο. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος ήταν δέσμιος αυτού του ζεύγματος, ένα ζεύγος θανατηφόρο, Έψαχνε να βρει τη χαρά και αντί για τη χαρά έβρισκε το θάνατο. Και δεν ήξερε ο άνθρωπος πού να βρει τη χαρά. Κάθε ειδονή αισθησιακή, αναγκαστικά, νομοτελειακά, την ακολουθούσε ο πόνος, η οδύνη και ο θάνατος. Και την ακολουθεί ακόμη και τώρα. Και το βιώνουμε αυτό, αν προσέξουμε, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Α το φαγητό, ας πούμε. Mm -hmm αν φάμε, αν το παρακάνουμε, έχουμε οδύνη. Mm -hmm. το πιωτό τα ίδια. Και οποιαδήποτε άλλη ειδονή μα οδηγεί στην οδύνη όταν γίνεται κατάχρηση και όταν δεν γίνεται δοξολογική χρήση τη ειδονή. Πώ θα λυτρώνονταν ο άνθρωπο από αυτό το ζεύμα και κυρίω πώ θα λυτρώνονταν από τον θάνατο. Αφού ο άνθρωπο γεννιέται με την ειδονή τη σεξουαλική επαφή, χρωστά τρόπον την την οδύνη του θανάτου στην φύση, στην κτήση, στο σύμπαν. Δεν υπήρχε τρόπος να λυτρωθεί ο άνθρωπος από αυτήν την κατάσταση και τα πάντα ήταν καταδικασμένα στη φθορά και στο θάνατο. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Mm -hmm. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και γεννήθηκε με τρόπο που δεν είχε ειδονή. Γι' αυτό και δεν είχε οδύνη. Γι' αυτό και η Παναγία μας όταν τον γέννησε δεν πόνεσε τις οδύνες του τοκετού. Και γι' αυτό δεν ήταν υποχρεωμένος να πεθάνει. Προσέλαβε λοιπόν εκούσια και αναμάρτητα τον πόνο και την οδύνη όλων των ανθρώπων και δια της αγάπης του τον μετέτρεψε σε μέσο έκφρασης αυτής της αγάπης και έτσι πήρε το ζεύμα η δονή αισθησιακή που οδηγεί στην οδύνη του θανάτου, πήρε το ζεύγμα οδύνη ως αυτοθυσία μέχρι θανάτου που οδηγεί στην ειδονή την πνευματική. Το αντέστρεψε και μας έμαθε και εμά ότι η δούγαρη ήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Κάθε φορά που πεθαίνουμε για τους άλλους και κυρίως για τον άλλον με αλφα κεφαλαίο που λέγεται Χριστός, βρίσκουμε νόημα στη ζωή μας, βρίσκουμε τον εαυτό μας, ολοκληρωνόμαστε ως υπάρξεις. Με την ανιδιοτελή αγάπη, με την αυτοθυσία για χάρη των άλλων ανθρώπων εν ονόματι του Χριστού, όχι απλώς και τυχαίως, βρίσκουμε το νόημα του εαυτού μας, ολοκληρωνόμαστε ως υπάρξεις, αγιαζόμαστε. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και δεν ήταν υποχρεωμένος να πεθάνει. Επέλεξε να πεθάνει για χάρη μας, γι' αυτό και ο Σταυρός δεν είναι το όργανο που σκότασαν τον Χριστό, όπως λένε οι προτεστάντες και μάρτυρες του Ιχωβά, mm -hmm. αλλά είναι το θυσιαστήριο που θυσιάστηκε για μας. Και θυσιαζόμενος ο Χριστός, συγκρουόμενος με το θάνατο, απέδειξε τον αρχηγό του θανάτου, τον διάβολο, άδικο δυνάστη της ανθρωπότητας και έτσι τον κατήργησε. Να το προσεγγίσουμε από μια άλλη οπτική γωνία. Ο, ο άνθρωπος παρέδωσε εκούσια τον εαυτό του στο διάβολο και ο διάβολος κυριαρχούσε πάνω στον άνθρωπο και καθένας που πέθανε δεν πήγαινε στον παράδεισο όσο Άγιος κι αν ήταν, κατέβαινε στον Άδη. Ήρθε λοιπόν ο διάβολος και τόλμησε να πάρει ως λάφυρο τον Χριστό στον Άδη. Αλλά επειδή ο Χριστός αμαρτία, νουκα, πήισε, ούτε υπήρχε η στον τρόπο γέννησή του, δεν δικαιούταν ο διάβολος να έχει εξουσία πάνω του, ούτε ο θάνατος. Κατά συνέπεια, μόλις ο Χριστός μπήκε στον τάφο, η ζωή εν τάφο αναστήσε τους νεκρούς. Ζωοποίησε τον τάφο, ζωοποίησε τον άδη και έδωσε, απέδειξε τον διάβολο άδικο, κακό δυνάστη και δι' αυτού του τρόπου κατήργησε την εξουσία του. Πάντε Ανδρέα, τι γινόταν με τους και κινημένου. έτσι, ε, όσους πέθαιναν πριν έρθει ο Χριστός στη γη. Όσο καλοί άνθρωποι και αν ήταν, πήγαιναν στον Άδη. Υπάρχουν τέσσερις, θα λέγαμε, χώροι. Δεν είναι χώροι, είναι τρόποι, mm -hmm. αλλά για να, να το πούμε ανθρωπομορφικά, σχηματικά, θα πούμε τέσσερις χώροι. Είναι ο Παράδεισος και η Βασιλεία του Θεού, είναι ο Άδης και η Κόλαση. Ο Παράδεισος και ο Άδης είναι χώροι όπου υπάρχουν οι ψυχές. Δεν υπάρχουν τα σώματα. Είναι, πηγαίνουν οι ψυχές με τα θάνατον. Η Βασιλεία του Θεού και ο, η Κόλαση είναι όπου θα πάμε μετά την Δευτέρα Παρουσία και την Ανάσταση των Σωμάτων μας και έτσι θα πάμε σαν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, δηλαδή με ψυχή και με σώμα. Mm -hmm. Μέχρι να γίνει η Ανάσταση των Σωμάτων, οι ψυχές πηγαίνουν ή στον άδειο όπου προγεύονται την κόλαση ή στον παράδεισο όπου προγεύονται την Βασιλεία του Θεού. Πριν το θάνατο του Χριστού όλες οι ψυχές και των πιο Αγίων ακόμη, του Μωυσέους, του Άβελ και λοιπά, του Προδρόμου πηγαίναν στον Άδη. Δεν υπήρχε παράδεισος. Ήταν κλειστός ο παράδεισος. Δεν προγεύονταν. Δεν, δεν, δεν είχαν ελπίδα σωτηρίας. Μόνο μία προσμονή γλυκιά της παρουσίας του Μεσίου. Ο Χριστός συνέτριψε τις πύλες του Άδου, κατήργησε την εξουσία του θανάτου πάνω μας και κάθε άνθρωπος που ζει κατά Χριστόν συμμετέχει σε αυτή την κατάργηση του θανάτου. Με το θάνατό του ο κάθε άνθρωπος αποδεικνύει το θάνατο ψεύτη και άδικο. Πώς γίνεται αυτό. Όταν ένας άνθρωπος προσφέρει ευχαριστιακά στο Θεό την ύπαρξη, τις σκέψεις του, τα λόγια του, τα έργα του, τα χέρια του, τα πόδια του, τα μάτια του, τα αυτιά του, τις έννοιές του όλη του τη ζωή, στο τέλος με το θάνατό του παίρνει το σώμα του και το πηγαίνει ιερή προσφορά και ευχαριστία στο Θεό. Και αυτό αποτελεί μία νίκη κατά του θανάτου. Και κυρία Ρένη, κύριε Κωνσταντίνο, μου κάντε λίγη υπομονή. Θα έρθω μέσα κοντά σα, διότι έχουμε την τεθιατή που θέλουν να σα ρωτήσουν κάτι. Δεν ήταν άδικο αυτό για όσου έζησαν προ Χριστού, Δεν ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο Εάν δεν συμμετείχανε στα πάθη της ανθρωπότητας και οι ίδιοι δεν το θέλανε. Διότι οι Άγιοι δεν σκέφτονται όπως εμάς. Οι, να πούμε ε, μάλλον επειδή έχουμε τηλέφωνο να μην πούμε το παράδειγμα, να πούμε πολύ απλά ότι οι Άγιοι ποθούν και λαχταράν να υποφέρουν Όπω όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ο γέροντα Παίσιο, ο γέροντα Πορφύριο, άγιοι άνθρωποι, δεν ήταν εχμάλωτοι τη αρρώστια και τη ασθένεια, γιατί είχαν αγιάσει το σώμα του. Αλλά παρακαλούσαν το Θεό να υποφέρουν καρκίνου και άλλε αρρώστιε, επειδή το θεωρούσαν αδικία τόσο κόσμο να υποφέρει και αυτοί να χαίρονται. Ο Απόστολο Παύλο έφτασε στο σημείο να παρακαλάει για του Ιουδαίου και να λέει: Χριστέ μου, χίλιε φορέ να σωθούν αυτοί και να πάνε στον παράδεισο, και α πάω εγώ στην κόλαση. Mm -hmm. τέτοια, οι Άγιοι λοιπόν με αυτό το φρόνημα δεν ανέχονται να μην συμμετέχουν στα πάθια και στου καημού όλη τη ανθρωπότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, να δεχθούμε λίγε ερωτήσει. Ο κύριο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνο, σα ακούμε. Καλησπέρα. Το επώνυμο ζωγιά τη κύριε Σούγκλη. Σα χαιρετώ με ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση στο πρόγραμμά σα. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνο. Ε, είναι ιδιαίτερε οι αυτέ, τι οποίε πραγματικά συγκλονίζουμε με αυτό το πόνο του Χριστού που πήρε πάνω του το φοβερό βάρος των απαρτιών μας. Η κραυγή του πέρασε γολγοθά. Αυτές τις μέρες ο πόνος του πρέπει να αγγίζει την καρδιά μας, να προβληματιστούμε και πραγματικά να είμαστε στα χέρια καθημερινά του σωτήρα Χριστού. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και σας ευχαριστώ κύριε Σούγλη. Πείτε μου το τελευταίο, δεν σας άκουσα. Το πόντος του αγγίζει τις καρδιές μας αυτές τις ημέρες. Αν αγγίζει τις καρδιές μας πρέπει να, να προσευχόμαστε και να αγρυπνούμε γιατί έρχονται έσχατες μέρε. μέρες. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνο μου. Ναι. Η κυρία Μαρία από Κυρία Μαρία καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σα. Yes. Καλή μεγάλη εβδομάδα. να και καλό Πάσχα. Mm. Σεβασμιότητα. Και αυτονόητε ερωτήσει, λίγο παράξενε αλλά προκα... είναι και προκλητικές. Γιατί ο Θεό, ω πάντσοφο και Δημιουργός δεν κατήργησε αυτόματα τα όντα, τα δύο του θα τον Αδάμ και την Εύα, για να μην χυριστεί και να σκάσει μέχρι τι μέρε μα και αυτά τα όντα να προλαβλασιαστούν και να βρισκόμαστε σήμερα να λιλοτρώγονται μεταξύ τους. Γιατί εφόσον ήταν δυνατότερο του διαβόλου επέτρεψε να, επηρε... να παρασύρει τα νοήμωνα όντα και να μην αγγίξει τα φυσικά, τα φυσικά και τα άλλα τα... Το, άλλο άλλον είδος της φύσης, δηλαδή τα ζώα και και κάτι άλλο που ήθελα να ερωτήσω και το έχω απορία. Ρωτού ο Ιησούς κατέψη στη γη ε, διαμέσου της, ε, της Παναγίας. Ποια υπόσταση είχε στην Αγία Ανδριάδα. Όταν λέω υπόσταση δηλαδή ήταν ε, ως άνθρωπος, ήταν τι Πώ ήταν η υπόσταση του Ιησού στην Αγία Αντριάβαν προτού κατέψει στο. Στη... Ευχαριστούμε κυρία θα παραμείνω... Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, αυτά βέβαια θα μπορούσατε να τα συζητήσετε, να τα μελετήσετε. Εντάξει, ευχαρίστω θα τα απαντήσει ο κύριο ο Πάτερ Αντρέα και με τον πνευματικό σα. Ε, αλλά επειδή ο Πατήρ Αντρέα Καζέλη ε, 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 είναι ειδικευμένο και σε θέματα αιρέσεων, θα απαντήσει. Ναι. Ε, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσος προς ίσον. Πώς το ξέρουμε αυτό. Αυτό το, το λέει και η Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ ημών. Λέμε στο Θεό, συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Βλέπουμε λοιπόν μία ισότητα στη συμπεριφορά. Ο Θεός εμπιστεύεται τον άνθρωπο πιο πολύ από ό,τι εμπιστευόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Λέει αλλού, «Όπως, με όποιο κριτήριο εσείς κρίνετε, με αυτό θα σας κρίνω κι εγώ. Δηλαδή... Μας βλέπει ως ισότιμους με Αυτόν. Επομένως θέλει να Τον αγαπάμε ελεύθερα. Με το ζόρι παντριά δεν, δεν γίνεται. γίνεται. Δεν γίνεται. Mm. Έτσι λοιπόν και ο Θεός ελεύθερα θέλει να Τον αγαπάμε και θέλει να Τον επιλέγουμε. Και Αυτός προσπαθεί να ελκύσει την αγάπη μας με τη θυσία Του. Να μας, εμπνεύσει στην... Να μας ελκύσει στην αγάπη Του. Λέει, κοιτάξτε εγώ πόσο υποφέρω για σας. εσείς για μένα. Δεν απαιτεί τίποτα από εμά ο Θεό. Η αμαρτία δεν έχει να κάνει με το Θεό. Ούτε η κόλαση έχει να κάνει με το Θεό. Αυτά είναι δικά μα προβλήματα. Mm -hmm. Δεν είναι προβλήματα του Θεού. Ο Θεό δεν γνωρίζει το κακό. Δεν συνεργάζεται με το κακό. Δεν χρησιμοποιεί το κακό. Δεν συμφωνεί με το κακό. Δεν συμμετέχει στο κακό. Ο Θεός είναι το όντω καλό. Η απόρριψη του Θεού από μέρους μας, μια ελεύθερη πράξη, είναι δικιά μας υπόθεση. Ο Θεός χαρίζει σε όλους την αιωνιότητα, άρα όλους μας γλιτώνει από το θάνατο, καλούς και κακούς. Ο τρόπος ύπαρξης στην αιωνιότητα, ο αιώνιος τρόπος ύπαρξής μας, είναι δικιά μας απόφαση, δικιά μας υπόθεση, όχι του Θεού. Δεν ο Θεός που θα μας βάλει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Είμαστε εμείς που θα αυτοπροσδιοριστούμε Μάλιστα. απέναντι στην αγάπη του Θεού ο κύριος Κωνσταντίνος είχε κάνει βέβαια μια τοποθέτηση ε, είχε θέσει και κάποια άλλα ερωτήματα κυρία Μαρία, αν θέλετε να απαντήσετε ναι. όσον για να αφορά... πω σε διαφημίσεις και να επιστρέψω μάλιστα, όσον αφορά τον, την υπόσταση του λόγου ε, μέσα στο, στην Αγία Τριάδα η Αγία Τριάδα είναι μια κοινωνία προσώπων που έχουν την ίδια φύση, την ίδια δόξα την ίδια θέληση, την ίδια γνώμη αγαπιούνται πάρα πολύ μεταξύ τους. Ζούνε μέσα σε μια ζωή καινοτική αγάπη. Το ένα πρόσωπο γνωρίζει τον εαυτό του μέσα από τα άλλα δύο πρόσωπα. Και κάποια στιγμή ο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδος έγινε άνθρωπο και έχουμε τον θεάνθρωπο Ιησού. Πριν γίνει άνθρωπο, δεν ήταν άνθρωπο. Ήταν ο άσαρκο λόγο του Θεού, ισότιμο και ισόκυρο με τον πατέρα του. Λοιπόν, να περάσουμε σύντομα σε κάποια μηνύματα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τον πατέρα Κατζέλη. Ε, Πλησιάζοντα προ το τέλο τη συζήτησή μα, βέβαια. Μετά, στο δεύτερο μέρο, θα είναι μαζί μα ο ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή ο Βασίλη Χριστοδούλου με θέμα μα τι ανθρώπινε σχέσει, οι οποίε φαίνεται να καθορίζουν και την υγεία μα. Ε, μετά τι διαφημίσει, η θλίψη, η δοκιμασία στη ζωή μα, γιατί και η λύτρωσή μα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατέ, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πνευματική θρησκευτική συζήτηση ε, και όχι μόνο με τον πατέρα Ανδρέα Καζέλη, Ε, πατέρα μου πριν τι διαφημίσει, απαντήσαμε και σε κάποια ερωτήματα ε, τηλεθεατών. Να ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε σε αυτά. Ε, Ίσως να το πούμε πιο απλά, mm -hmm. γιατί ήταν βαθύ και θεολογικό το ερώτημα, πώ υπήρχε mm -hmm. ο Χριστό πριν εμφανιστεί στον κόσμο ω άνθρωπο. Δεν υπήρχε ω άγγελο, δεν υπήρχε ω πνεύμα, είναι ο δημιουργό των αγγέλων και των πνευμάτων, υπήρχε με τον τρόπο που υπάρχει ο Θεό. Υπήρχε ω Θεό. Έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα, με τρεις υποστάσεις αλλά μία κοινή φύση. Και αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλη την Αγία Γραφή και σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας, από τα πρώτα κείμενα που γράψαν οι Απόστολοι μέχρι τους μαθητές των Αποστόλων κλπ. Διότι ο Θεός μας είναι κοινωνία αγάπης. Αν είχαμε έναν Θεό που είναι μία μοναξιά, τότε εμείς που είμαστε κατοικώνα Θεού πλασμένοι θα βρίσκαμε τον εαυτό μας στη μοναξιά και όχι στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Mm -hmm. Αν είχαμε έναν Θεό που είναι διάδα, θα υπήρχε μια, ένα είδος ναρκισιστικής αγάπης. Δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τον σκόπελο του ναρκισισμού, το να ερωτευόμαστε δηλαδή τον εαυτό μα μέσα στον άλλον. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι Αγία Τριάδα και έτσι έχουμε μια ανιδιωτελή αγάπη. Έχουμε μια κοινωνία αγάπη ανιδιωτελού, στην οποία ο άνθρωπο προσπαθεί να φτάσει και φτάνει ω μέλο τη Εκκλησία. Η τριαδικότητα του Θεού βιώνεται στον άνθρωπο όσο ο άνθρωπος γίνεται πιο συνειδητά εκκλησιαστικό όν. Αυτό το μεγάλο προνόμιο, το φανταστικό, το υπέροχο προνόμιο που έχουμε, το καταπληκτικό αυτό προνόμιο, το να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, που δεν, δυστυχώς δεν συγκλονίζει την ταυτότητά μας. Αν μας ρωτήσουν ποιο είσαι εσύ μπορεί να πούμε το επάγγελμά μας, την καταγωγή μας, το όνομά μας, δεν θα νιώσουμε ότι πηγή της ταυτότητας, πηγή της υπάρξεώς μας και νόημα στη ζωή μας είναι το γεγονός ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, δυστυχώς, αυτό το γεγονός είναι που μας κάνει να ζήσουμε το μυστήριο της Αιγαίας Τριάδος μέσα σε όλη μας την ύπαρξη. Μέχρι. Κυρία Μαρία είχε ερωτήσει επίσης ε, για ποιο λόγο ε, δεν απέτρεψε ε, να γίνει το κακό ε, με τον Αδάμ και την Εύα. Διότι πρώτα γιατί τους να Είπαμε υποπέσω. ότι δεν υπάρχει κακό. Το κακό είναι από τη δικιά μας πλευρά. Ο Θεός δεν βλέπει κακό. Δεν γνωρίζει το κακό. Δεν έχει κακό ο Θεό. Δεν υπάρχει το κακό για τον Θεό. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δεύτερον, επειδή ο Θεό μα την ελευθερία του δεν ήθελε να φτιάξει όντα τα οποία σώνει και καλά, με το ζόρι θα τον αγαπούν. Του έδωσε άπειρα δώρα, να πούμε μερικά. Η ύπαρξή μας είναι ένα δώρο του Θεού. Ο Θεός με τον άνθρωπο είναι πάντοτε σε μια σχέση διαλογική. Ο Θεός προτείνει δώρα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είτε τα δέχεται είτε τα απορρίπτει. Mm -hmm. Αλλά ο Θεό τα δώρα του τα κάνει. Η δικιά μα ύπαρξη είναι ένα δώρο του Θεού σε εμά του ίδιου. Εγώ είμαι ένα δώρο του Θεού στον εαυτό μου. Η ύπαρξη των άλλων ανθρώπων γύρω μου που είναι τόσο διαφορετική, όσο χρειάζεται για να του έχω ανάγκη, είναι ένα δώρο του Θεού. Η ύπαρξη του κόσμου γύρω μου, τη φύση, τη κτήση, των πλανητών, των αστεριών, είναι ένα δώρο του Θεού. Όλα αυτά τώρα τα δώρα ήρθε ο Χριστό και τα προσέλαβε, τα πέρασε μέσα από τον θάνατο, τα ανέστησε, τα ανέβασε ψηλά στον ουρανό. Μεγάλο δώρο του Θεού. Έδωσε άλλο νόημα στη ζωή μου. Η ύπαρξη της Εκκλησίας που ιδρύθηκε την Πεντηκοστή, μεγάλο δώρο του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν τα δώρα του Θεού, ο Θεός τα δίνει δωρεάν, με χάρη. Δεν χρειάζεται θυσίες στο Θεό για να τα κερδίσουμε αυτά, μας τα δίνει. Και εμείς τα αξιοποιούμε ή τα απορρίπτουμε μέσα στην ελευθερία μας. Διότι ο Θεός μας έκανε Έχουμε... κατοικώνατο και το τι κυρίως είναι... Μας. Ναι. Εκεί είναι το κακό να λένε οι πατέρε, το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπο έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού απέναντι στο Θεό, απέναντι στου άλλου ανθρώπου, ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό. Πατέρα, Ανδρέα, στα περίπου 7-8 λεπτά που μα μένουν. Ε, διαχρονικά βέβαια, αλλά α μείνουμε στι μέρε μα. Ε, το συναντάτε κι εσεί βέβαια ω ιερέα ω πνευματικό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πολλές φορές φτάνει στα όρια του. Και ακούς πολύ κόσμο να λέει «Μα Θεέ μου, γιατί τόσες δοκιμασίες, γιατί τόση θλίψη και ποια είναι τελικά η λύτρωσή μας». Στα 7 και γιατί λεπτά, τα περνάμε όλα αυτά. Στα 7 λεπτά που μα έμειναν, είναι δύσκολο να απαντήσει τα θα θα κάνουμε 10. <laughs> Εφτά μέρε και 7 μήνε να το συζητάμε, δεν θα έφτανε αυτό το ερώτημα. Yeah. Το ερώτημα τη θεοδικία, το ερώτημα τη αξιοποιήσεω των θλίψεων. Ε, να, να μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να δώσω μία εικόνα για να γίνουμε πιο κατανοητοί. Ένα άνθρωπο είναι χαρούμενο, είναι ευτυχισμένο. Απολαμβάνει τη ζωή του όταν είναι ερωτευμένο. Όταν είναι ερωτευμένο, όλα είναι καλά. Το έχετε ζήσει, το έχουμε mm. ζήσει, το έχει ζήσει όλο ο κόσμο. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν μα ενοχλεί τίποτα, δεν βρίσκουμε εμπόδια μπροστά μα, όλα είναι ευθεία. Η έλλειψη του έρωτα είναι λοιπόν αυτό το οποίο μα κάνει δυστυχισμένος. Όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένο, έχει έναν τρόπο για να εκφράσει τον ερωτά του την θυσία, τον πόνο. Δεν έχει άλλον τρόπο να εκφραστεί. Για να δείξει στο, στο υποκείμενο του έρωτά του τον άλλον ότι τον αγαπάει, θυσιάζεται γι' αυτόν. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο έκφραση τη αγάπη. Έγραφε πολύ ωραία ο Άγιο Ιγνάτιο, μαθητή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Αιμός έρος ο αιμό ερος εσταύρωται. Ο έρωτά μου είναι σταυρωμένο. Δηλαδή η αγάπη σε αυτόν τον κόσμο είναι σταυρωμένη. Δεν έχει άλλο τρόπο. Το μυστικό λοιπόν είναι πώς θα αξιοποιήσουμε ή θα μετασχηματίσουμε κάθε πόνο, κάθε θυσία, κάθε δυσκολία σε τρόπο έκφρασης της αγάπης. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν πει ότι ο άνθρωπος δεν είχε πρόβλημα με τον πόνο του εάν βρίσκει νόημα στον πόνο του. Και τι υψηλότερο νόημα από το να είναι κάθε πόνος έκφραση της αγάπης στο κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων εκεί που όλοι οι ανθρώπινοι έρωτες βρίσκουν καταφύγιο και βρίσκουν ανάπαυση είναι ο Χριστός όταν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τον πόνο, τη δυσκολία, τη θλίψη για να εκφράσουμε την αγάπη μας στον Χριστό τότε χάνεται ο πόνος λέει ο Χριστός ελάτε σε μένα όλοι είστε κοπι, κοπι, ε, κουρασμένοι φορτωμένοι ταλαιπωρημένοι, πληγωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω και το έχουμε δει να συμβαίνει σε άπειρες περιπτώσεις μέσα στην Εκκλησία μας. Άνθρωποι που δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει όπως ο Χριστός, έκλειναν την, κεφαλή τους όπως ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Και μαρτυρούν αυτοί οι άνθρωποι, όπως η Αγία Εφημία παράδειγμα, το σχάρι που πέρασε φρικτότατα τα βασανιστήρια, είπε αν ήξερα πόσο πολύ με Χριστό ο Χριστός, θα ήθελα να περάσω τα διπλάσια και τα τριπλάσια και τα πολλαπλάσια. Το μυστικό λοιπόν είναι πώς θα μετατρέψουμε τον πόνο που ούτω ή άλλως υπάρχει, τον κόπο που ούτω ή άλλως υπάρχει, σε μέσο έκφραση τη αγάπη. Πρέπει να στάξουμε μια στάλα έρωτα σε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο ασχοληθεί και ερωτευτεί το πρόσωπο του Χριστού, ούτε πόνου έχει, ούτε δυσκολίε, ούτε προβλήματα. Υπάρχουν, ξεπερνούνται, νοηματοδοτούνται, αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Αληθεύει, δεν ξέρω, παλιότερα, πριν χρόνια μου είχε πει γέροντα, ότι κάθε θλίψη λέει που περνάς και δοκιμασία είναι μια ας την πούμε μετοχή προς τον Παράδεισο. Αληθεύει αυτό. Αληθεύει διότι ό,τι και να περάσουμε αυτός το έχει περάσει πιο μπροστά από εμά. Και όπως λέμε ότι μόνο κάποιος που πόνεσε μπορεί να καταλάβει τους πονεμένους. Mm -hmm. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόνος γίνεται τρόπος επικοινωνίας με τους ανθρώπους τρόπος κατανόησης των ανθρώπων μαλακώνει την καρδιά όταν πονάω μπορώ να ταυτιστώ με κάθε πονεμένο. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ταυτίζεται με μας δια του πόνου και έτσι συναντάμε τον Χριστό στον πόνο. Με μια όμορφη εικόνα λέμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι όρθιος τα μάτια του κοιτάνε τη γη. Όταν ξαπλώσει το κρεβάτι του πόνου τα μάτια κοιτάνε τον ουρανό. Ο πόνος είναι μεγάλη ευλογία στη ζωή μας. Ο πόνος είναι ο τρόπος μας να πούμε στο Θεό αγαπό. Στη Δευτέρα Παρουσία, που θα είναι η παρουσία της αγάπης του Θεού, που θα εμφανιστεί ο Χριστός και θα δείξει τις πληγές στα χέρια Του και θα πει κοίταξε τι έπαθε για σένα. Θα δείξει την πλευρά Του και θα πει κοίταξε για σένα τι έπαθα. Και μετά θα δείξει στον κάθε ένα από εμά ξεχωριστά σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας πώς ήταν δίπλα μας και μας ενίσχυε και μας αγαπούσε. Όταν λοιπόν θα φανερώσει την αγάπη Του, θα στραφεί μετά και θα πει εσύ για μένα τι. Και τότε θα εμφανιστούν οι μάρτυρες και θα πούν, εμείς Κύριε για Σένα δώσαμε τα κεφάλια μας, τα πόδια μας, τα χέρια μας. Θα εμφανιστούν οι ασκητές, θα πούν, εμείς Κύριε για Σένα δεν φάγαμε, δεν ήπιαμε, δεν κοιμηθήκαμε. Θα εμφανιστούν οι πονεμένοι και θα πούν, εμείς Κύριε για Σένα υπομείναμε την αρρώστια, την θλίψη, τον πόνο. Εγώ τι θα πω Κύριε Δημήτρη. <χω> Αυτό το ερώτημα με συνέχεια αυτές τις μέρες. Εγώ τι θα πω, τι ανταποδώσω με το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν. Τουλάχιστον να κόψω το θέλημά μου, να κόψω τον εγωισμό μου, να τον αφήσω να διαφεντεύει στη ζωή μου. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. να το αφήσω στα... να μην κουμαντάρω εγώ τη ζωή μου, να την αφήσω να κάνει αυτός κουμάντο να μην πιέζω τους άλλους ανθρώπους με το θέλημά μου να κάνουν ό,τι μου αρέσει και να φέρονται όπως θέλω εγώ να τους αφήσω στην αγάπη του Θεού να μην πεισμώνω, να μην πιέζομαι εσωτερικά θέλοντας να γίνουν τα πράγματα όπως θέλω εγώ, να μην είμαι έτσι θελιστής να τα αφήσω όλα στο Θεό να γίνουν όπως του αρέσει εκείνο διότι άλλο πράγμα πιστεύω ότι όντως υπάρχει ο Θεός και άλλο πράγμα εμπιστεύομαι το Θεό εδώ ε, θα φανεί αν εμπιστεύομαι το σωστά. Θεό πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι την αγάπη του δεν κρυκιάζω διότι λέω Θεέ μου οι συνθήκε ζωής που με έβαλες εσύ τις διάλεξες μου πρέπουν μ' αρέσει δεν μ' αρέσει δεν μ' αρέσει γιατί με φαντάζομαι ικανό για πολλά αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα τι μπορώ να κάνω mm -hmm. και πολύ καλύτερα τι δεν μπορώ να κάνω γι' αυτό δεν κρυκιάζω δεν με ψημυρώ. δεν γονγκ ή πώ το λένε, κουγκό το λένε. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, ναι. ζω ευχαριστιακά, δοξολογικά. Και ξέρετε, η ευχαριστία του λύπτη, λέει ο Αβάση Σάκ, αυτού που λαμβάνει τα δώρα, ερεθίζει τον δότη, τον Θεό που δίνει τα δώρα, να δώσει πιο πολλά δώρα. Η γκρίνια λοιπόν είναι ένα στοιχείο ότι δεν εμπιστεύουμε το Θεό. Η διαμαρτυρία ναι. είναι ένα στοιχείο ότι δεν εμπιστεύουμε το Θεό. Το πείσμα, ο εγωισμός, το να θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως μου αρέσουν, είναι ένα στοιχείο που δεν εμπιστεύουμε το Θεό. Ο τρόπος που υπερασπίζομαι το δίκιο μου φανερώνει αν εμπιστεύουμε το Θεό ή όχι. Συνήθως όταν έχω δίκιο κάποιον πατάω στο λαιμό. Διότι επειδή έχω δίκιο νομίζω πως μπορώ να πληγώσω τον άλλον, να του φερθώ άσχημα, να τον μαλώσω, να γίνω σκληρός απέναντί του γιατί έχω δίκιο. Χίλιες φορές να έχω άδικο. Χίλιε φορέ να έχω άδικο παρά να ταλαιπωρώ τον αδερφό μου δίπλα μου, επειδή έχω δίκιο. Mm -hmm. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δουλέψουμε μέσα μα προσευχητικά, να παρακαλέσουμε δηλαδή το Θεό να μα τα χορηγήσει. Η προσευχή είναι μια συνεργασία με το Θεό. Mm -hmm. Ο Θεό, όπω είπαμε, μα έκανε δώρο στην mm -hmm. ύπαρξή μα. Μα έκανε μια πρόταση. Δεν μα δημιούργησε τέλειου. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν μα θέλει τέλειου. Θέλει να μα δημιουργήσει ατελεί για να συνεργαστούμε μαζί του για την τελειότητά μας. Για να του αντιπροτείνουμε κι εμείς την δικιά μας πρόταση για το πώς θέλουμε εμείς να είμαστε και να υπάρχουμε αιωνίως. Και πώς κάνουμε πρόταση στο Θεό για την ζωή μας στην προσευχή. Του λέμε Θεέ μου παρατηρώ πάνω μου αυτά τα ψεγάδια, Απάλλαξέ με και μου λείπουν αυτές οι αρετές, δώστες μου. Η προσευχή λοιπόν είναι συνδημιουργία με του Θεού. Είναι το μεγαλύτερο δημιουργικό έργο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Το ίδιο είναι και η προσευχή για τους άλλους ανθρώπους. Συνεργασία του Θεού, μετά του Θεού για την δημιουργία αθάνατων υπάρξεων. Το να μπορέσω λοιπόν να πάρω το όραμά μου για το παιδί μου, για τον σύζυγό μου και να το προσφέρω στο Θεό έχει καλύτερα αποτελέσματα από το να γκρινιάζω στο παιδί μου, στο σύζυγό μου ή να τους πιέζω ή να τους επιβάλλω έναν τρόπο συμπεριφοράς να μπουν σε κάποιο καλούπι που αρέσει σε μένα. Είστε. Πάτερ Αντρέα Καζέλη, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Τιμή μου και χαρά μου. Ε, Δική μας η τιμή και η χαρά, ε, την ευχή σας και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε και θα τα Με λέμε και συχνά. Με τα χαρά Περνάμε σύντομα σε μηνύματα αγαπητοί τηλεθεατές. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, επιστροφή στην εκπομπή μας, μαζί μας, όπως είχα προαναγγείλει, ο φίλος και συνεργάτης μας, ο Δ. Βασίλης Χριστοδούλου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, με ένα θέμα που είναι βέβαια πάντα επίκαιρο, καθημερινά, διαχρονικά, ε, αλλά μια και ανεφερόμαστε στις, ε, στην ανθρωπιά και όλα αυτά αυτές τις Άγιες Μέρες, Νομίζω ότι ε, ε, δεν ηγάντι. Οι ανθρώπινες σχέσεις καθορίζουν την υγεία μας. Μεγάλη υπόθεση. Οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, με τους γύρω μας, με τους συνανθρώπους μας, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό μας. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Αγαπητέ Βασίλη, καλησπέρα και σε καλώς ορίζω. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ανθρώπινες σχέσεις καθορίζουν την υγεία μας. Ε, σίγουρα καθορίζουν την υγεία μας και να πούμε κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Ο άνθρωπος είναι σχεσιακός. Δεν μπορεί να ειδωθεί ο άνθρωπος μεμονωμένα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει μεμονωμένος άνθρωπος. Mm -hmm. Όντως, καλός ελέγχθη ένας άνθρωπος ίσον κανένας άνθρωπος. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος. Γεννιόμαστε από μία σχέση. Είμαστε καρπός μια σχέση, Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αναπτυσσόμαστε μέσα από μία μία σχέση. Λέω μία σχέση διότι είναι από τις σχέσεις που, που αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Αλλά η πρώτη βασική του σχέση είναι η σχέση που έχει με τη μητέρα του. Mm -hmm. Σήμερα οι έρευνες των νευροεπιστημόνων μας δείχνουν αυτά τα οποία <coughs> τη δεκαετία του 1960 ε, έλεγε, έβλεπε κλινικά και ανέπτυσε ο, ο Μπόλπι Ένας μεγάλος θεραπευτής, ε, ψυχίατρο της ψυχοθεραπευτή, ο οποίο άφησε τη σφραγίδα του. Αλλά τότε είχε συγκρουστεί με διάφορου, ε, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δουν το, το μέγεθο των ανακαλύψεων και των προτάσεων του. Σήμερα όμω οι νευροεπιστήμες μα ξαναδιδάσκουν τον πόλπι και μας λένε ότι όχι μόνον η σχέση της μητέρας και του παιδιού καθορίζει το πώς θα είναι το παιδί στην ενήλικη του ζωή, αλλά σήμερα επειδή οι νευροεπιστήμες έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ, τον επιβεβαιώνουν και τον επιβεβαιώνουν με τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι μόνο η λειτουργικότητα του εγκεφάλου αλλά είναι το structure, η δομή του εγκεφάλου που διαφοροποιείται ανάλογα της ποιότητας της φροντίδας που παίρνουμε ως βρέφη, ως παιδιά προσωπικά. Πάω πιο πέρα και λέω ότι δεν είναι μόνο μετά τη γέννα, όλη αυτή η ιστορία αρχίζει πριν τη γέννα. Σε βαθιές δουλειές, όπως είναι ο τρόπος που δουλεύουμε ε, οι σωματικοί θεραπευτές, φαίνεται πολύ καθαρά όταν ο άνθρωπος αναβιώνει εμπειρίες μέσα στη μήτρα, το πόσο καθοριστική είναι αυτή η σχέση που έχει με τη μητέρα του όντας μέσα στη μήτρα. Εάν είναι αδιάφορη η μητέρα, εάν βιώνει τραυματικές εμπειρίες με το περιβάλλον και δει με το σύντροφο ή με κρίσεις οικονομικές και ό,τι άλλα προβλήματα έχει η οικογένεια, όλα αυτά θα περάσουν μέσα από τον οφάλιο λόρο στην, στο, στο παιδί το οποίο νοικιοφορεί. Μπορώ να πω ακόμα πιο πέρα και να πω ότι η ίδια η ενέργεια, η ίδια η επιθυμία των γονιών, ήδη είναι αυτή που φορμάρει αρχικά το πώς θα αναπτυχθεί, τι πορεία θα πάρει το παιδί. Και μετά ακολουθούν τα πράγματα, ο γενιέται Μάλιστα. προχωρά. Και το καλό για μας είναι ότι όταν δουλεύουμε τόσο βαθιά και ο ενήλικας που βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία βιώνει εμπειρίες που είναι ταυτόχρονα ενήλικας αλλά και παιδί, το δηλώνω τούτο αν και το έχεις πει πολλές ναι. φορές δεν είναι ύπνωση, δεν δουλεύουμε δεν με δουλεύουμε ναι, αυτόν ναι. τον τρόπο δουλεύουμε με το σώμα και όταν δώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες στο σώμα, αυτό θα μας πάει εκεί που κουβαλά τραύματα. Και θα δούμε στην πορεία όλη τη ζωή μας, αλλά θα ξεκινήσει το σύστημά μας από εκεί που μας είναι το λιγότερο βαρύ, για να μας θρέψει μέχρι να πάμε στο πιο βαρύ πρόβλημα που έχουμε. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, το σημαντικό είναι ότι ε, τα νευρονικά κυκλώματα για ένα χρονικό διάστημα ανοίγουν σαν να καθαρίζεται η ενέργεια των τραυμάτων και επανεγγράφεται αυτόν το οποίο βιώνει ο θεραπευόμενος εκείνη την ώρα. Και όλα αυτά, χάρη των νευροεπιστημών, επιβεβαιώνονται σήμερα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τον, το του λόγου του ασφαλές όλα αυτά τα Να περάσω στην πει. έρευνα που μου είχε στείλει. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που μας κρατάει ευτυχισμένους και υγιείς σε όλη την διάρκεια της ζωής μας. Η φήμη, ο πλούτος, η καριέρα. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Ρόπερτ Βουάλντιγκερ δεν είναι τίποτα από αυτά και μπορεί να τα αποδείξει επιστημονικά. Ε, μου το είχε στείλει ο Βασίλης ο Χριστοδούλου εδώ. Ε, η σχετική έρευνα για την ανάπτυξη ενηλίκων του Χάρβαρτ κράτησε 75 χρόνια, Βασίλη, έτσι. Ακόμα. Και συνεχίζει, συνεχίζει ακόμα. Κράτα. Συνεχίζει ακόμα. Αχα. Ο διευθυντής αυτής της έρευνας σήμερα είναι ο Γουάλτιγκερ. Μάλιστα. Είναι, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει γίνει ποτέ για την ενηλίκη ζωή. Ναι. Ε, αναφέρεται σε 700... 724 άτομα. Mm -hmm. ε, σήμερα... 60 άτομα από αυτά ευρίσκονται εν ζωή και είναι περίπου 9 χρόνια. Υπάρχουν 20.000 παιδιά, εγγόνια και πάει λέγοντας. Η έρευνα ξεκίνησε το 38. Ήταν έρευνα ε, η οποία, η, της οποίας ε, η μισή ήταν 19 χρόνια του Χάρβαρτ και η άλλη μισή από προβληματικές οικογένειες, από οι οικογένειες που είχαν προβλήματα στο, στη Βοστόνη. εσύ βέβαια το έχει μελετήσει mm. να, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Ωραία. Διότι είναι ενδιαφέρον. Και αμέσω μετά θα μα πει εδώ ο Βασίλη ο Χριστοδούλου για τα ευρήματα mm -hmm. και το τι κατέδειξε όλη αυτή η έρευνα. Mm. Ε, Μάρκο, δώσ' μας το. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, Where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were, and over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. <laughs> And we're constantly told to lean in to work, to push <laughs> <laughs> Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι ε, σήμερα διάφορες έρευνες όταν ερωτούνται οι άνθρωποι τι, θα, τι πιστεύουν ότι θα τους κάνει ευτυχισμένους, έναν 80% αναφέρεται στον πλούτο, 50% στη φήμη, άλλοι αρκετοί πάλι αναφέρονται στην πολύ σκληρή δουλειά. Mm. Όμως στην ουσία η έρευνα αυτή είναι σαν να προβάλλει προς τα εμπρός τη ζωή του καθενός από αυτούς που ακούν και από εμάς. Mm -hmm. Τι μπορεί να κάνει τη ζωή μας πραγματικά ευτυχισμένη. αυτό που μπορεί να κάνει τη ζωή μας ευτυχισμένη είναι οι καλές σχέσεις. Αυτή είναι η ουσία. Αυτόν έχουν δείξει τα ευρήματα της έρευνας που αναλύει ο ψυχιατρός του Χάρβαρτ. Οι καλές σχέσεις. Οι κοινωνικές σχέσεις, οι καλές κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις οι καλές του ζευγαριού, αυτές βοηθούν στο να είναι καλά Κάποιος το να είναι ευτυχισμένος. Οι κακές σχέσεις στην ουσία μας σκοτώνουν. Η μοναξιά μας σκοτώνει. Η μοναξιά είναι τοξική. Το ίδιο τοξική είναι και μια κακή σχέση. Το να μένει κάποιος σε μια σχέση η οποία όντως είναι τοξική, πράγματι είναι σαν να αυτοδηλητηριάζεται. Mm -hmm. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία οι σχέσεις που έχουμε να είναι καλές. Δεν μπορεί να είμαστε σε κακές σχέσεις και να θεωρούμε ότι είμαστε καλά. Μας δηλητηριάζουν. Αυτό που περνά μέσα μας δεν είναι μόνο αυτό που καταπίνουμε. Πόσες φορές δεν έχουμε μπει, Δημήτρη, αυτός μου κάθισε στο στομάχι. Τι σημαίνει μου κάθισε στο στομάχι, πώς μου κάθισε στο στομάχι. Λέει πώς... παιδί μου άμα είμαι με τον άνθρωπο κάτι ξέρω εγώ... Ενέ, δεν... Μουράγισε την καρδιά λέει ο άλλος. Αυτό που έγινε με τα παιδιά μου, μου συνέτρεψε την καρδιά. Αυτές οι εκφράσεις δεν είναι απλά σχήματα λόγου. Είναι αλήθειες. Όντως αυτόν το οποίο περνά μέσα μας, όπως περνά ο αέρας, αν είναι τοξικός θα μας δηλητηριάσει. Το φαγητό. Αν είναι τοξικό θα μας δηλητηριάσει. Το ίδιο είναι και οι σχέσεις μας. Το ίδιο είναι και αυτά που σκεφτόμαστε. Όλα αυτά καθορίζουν το, την υγεία μας. Άρα Εκείνο... οι, ανθρώπινε σχέσει σχέσεις καθορίζουν την υγεία μας. Μάλιστα. Και ε, και να κατέδειξε η έρευνα. Ναι, να πούμε ότι ε, οι κακές σχέσεις, ε, οι τοξικές σχέσεις, δεν βοηθούν τον εγκέφαλο να παραμείνει ενεργός, ζωντανός, υποτονεί ο εγκέφαλος των, των μεγάλη ηλικία ανθρώπων όταν βρίσκονται σε κακές σχέσεις. Αν βρίσκονται σε σχέσεις καλές, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι παραμένουν ζωντανοί, ε, έχουν διάβγεια, συζητούν και οι σχέσεις τους παράγουν ενέργεια, πράγμα το οποίο τους βοηθά να είναι καλά στην υγεία του. Επίσης... Έχουμε το δικαίωμα επιλογή σε κάποιε σχέσει. Συγγνώμη. Έχουμε το δικαίωμα επιλογή σε κάποιε σχέσει. Σε όλε τι σχέσει έχουμε το δικαίωμα επιλογή. Να επιλέξουμε είναι... τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε ναι. αυτέ τι σχέσει. Εάν θεωρούνται σε εισαγωγικά τοξικά, mm -hmm. ο σύντροφο ή σύντροφο, ένα από τα παιδιά σου, η μάνα σου, ο πατέρα σου, ο παππού ή τι κάνει. Ξεκινούμε από τον ε, το, το σύντροφο ή τη σύντροφο. Ναι. Κόβουμε. Κόβουμε. Διακόπτουμε μια σχέση. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε συνδεθεί με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε εκεί. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι τέτοιος ή εμείς τέλος πάντων, να μην το μεταφέρουμε ναι. πάνω σε άλλο. Η σχέση, να μην πω ο ίδιος ο άνθρωπος, η σχέση γίνεται τοξική. Απλά, εάν έχω στη χημεία έναν αντικείμενο το οποίο από μόνον του δεν με δηλητηριάζει. Αν του βάλω κάτι, έναν άλλον υγρό μπορεί να με δηλητηριάσει. Mm -hmm. Το ίδιο είναι και οι άνθρωποι. Έχουμε δύο ανθρώπους, ο, ο καθένας μόνος του ή σε άλλα περιβάλλοντα μπορεί να μην είναι τοξικός. Μαζί μπορεί να είναι. Γι' αυτό χρειάζεται και οι άνθρωποι να ερευνούν τις σχέσεις τους, να μπορούν να δουν, mm -hmm. μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δυσκολεύονται να λειτουργήσουν μαζί, γιατί ο τρόπος που διεκδικεί κάποιος κάτι, για τον άλλο, λειτουργεί με τρόπο που τον κλείνει ή τον κάνει πιο επιθετικό. Άρα η σύγκρουση υποβόσκει έντονα. Εάν δεν τα διαπιστώσουμε όλα αυτά και να προσπαθήσουμε να τα θεραπεύσουμε. Εάν τα θεραπεύσουμε, κάνουμε πολύ καλά. Mm. Κάνουμε ακόμα καλύτερα αν το θεραπεύσουμε. Γιατί μας βοηθά να αναπτυχθούμε ακόμα παραπάνω σαν άνθρωπο. Εάν όμω δεν τα καταφέρνουμε. Αν δεν μπορούμε να τα βρούμε μαζί με κάποιον άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε εκεί, να τον δηλητηριάζουμε και να μας δηλητηριάζει. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε κάλλιστα να δημιουργήσουμε καλές σχέσεις. Εάν τώρα φεύγουμε από τον ένα σύντροφο και πάμε στον άλλο και βλέπουμε ότι λέμε από το κακό στο χειρότερο πάμε, εκεί πρέπει να προβληματιστούμε. Μήπως και εμείς το πρόβλημα. είμαστε εμεί που κουβαλούμε κάτι που πρέπει mm. να δούμε. Και συνήθως δεν είναι μόνο ο άλλος. Είμαστε και εμείς. Mm. Άρα παίζει καθοριστικό ρόλο η σχέση. Η σχέση με το σύντροφο. Επίσης, με, με τα παιδιά. Εάν μεγαλώσεις καλά τα παιδιά, κατά βάση, τα παιδιά, όπως είπα προηγουμένως, με τις έρευνες του Πόλπη, των Ευρωεπιστημών, όλα αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά, μεγαλώνοντας μέσα σε μια καλή, συγκροτημένη, σταθερή, αγαπητική οικογένεια, κατά βάση, θα είναι παιδιά τα οποία θα αγαπούν, θα είναι καλά με τον εαυτό τους, θα έχουν αυτοπεποίθηση και θα μπορούν να αγαπήσουν. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν και παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους μπορεί να αναπτύξουν διάφορα προβλήματα. Ναι, ε, ή και εμείς και οι γονείς να έχουν κάνει λάθη. Τι πρέπει να κάνουν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουν τις φλέβες τους. Θα βάλουν όρια στα παιδιά. Μπορεί να βοηθήσουν mm. τα παιδιά τους να δουν κάποιο θεραπευτή, να βοηθηθούν, αλλά εάν πάλι τα παιδιά για διάφορους λόγους παραμένουν μέσα σε μία αρνητικότητα, βάζουμε νόρια. Mm -hmm. Βάζουμε νόρια. Μου έλεγαν προχτές κάποιοι γονείς ότι ο γιος τους τους δέρνει, πιστεύω με όλη την περιγραφή, ότι υπάρχει μια διαταραχή στον παιδί. Ό,τι και να συμβαίνει όμω, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι γονείς πρέπει να μείνουν εκεί να κακοποιούνται. Εάν ο νόμο τη οικογένεια δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν επιβάλλεται σε όλους ισότιμα και κάποιος λειτουργεί και παραβιάζει τον τον νόμο της οικογένειας, τότε πρέπει να καλέσουμε τον νόμο της πολιτείας. Ούτως ώστε να μπουν τα όρια της πολιτείας, του νόμου του ευρύτερου νόμου, στον οποίο υποτασσόμαστε όλοι. Επίσης, να πω ακόμα κάτι σε σχέση με, την, με αυτήν την έρευνα, εφάνηκε εδώ ότι οι καλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, οι καλές σχέσεις του ζευγαριού, δείχνουν ότι προστατεύεται όντως η υγεία του εγκεφάλου στα γυρατιά. Πράγμα το οποίο βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι όταν παρουσιαστούν εκφυλιστικές ασθένειες σε κάποια ηλικία. Και σε πάρα πολλά άτομα... Αυτό που λέει παρου... ο στους ρε παιδί μου, μη μου χαλάτε τη ψυχική μου ηρεμία. Και, και τους βλέπεις συνειδητά <Και> να επιδιώκουν ε, και να επιλέγουν έναν τρόπο ζωής που να είναι πάντα ήρεμη. Ε, το πάντα ήρεμη είναι σχετικό. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, επίσης... Ε, εφάνηκε ότι η ποιότητα των σχέσεων, οι συγκρούσεις ε, ή στον αντίποδαν η στον αντιποτα η καλοσύνη, η αγάπη, η σωματική επάφη, όλα αυτά είναι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες παρά η χολυστερόλη όσον αφορά την υγεία. Mm. Έχουμε εγκολλήσει στους δείχτες τούτους που είναι και μια μεγάλη ιστορία με τις φαρμακοβιομηχανίες mm. ε, που διαρκώς είναι 5 πάνω, 5 κάτω η χοληστερόλη, λέει και είναι τούτο το πρόβλημα. Yeah. Ε, ενώ υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ε, οι, οι σχέσεις παίζουν ένα σημαντικότερο ρόλο από αυτούς τους δείχτε όσον αφορά την υγεία. Μάλιστα. Και έχει... πρέπει να το λάβουμε σε σοβαρά υπόψη. Έχει κάποιο άλλο έβριμα η έρευνα αυτή α... που δεν αναφέραμε. Αυτά είναι τα, τα τρία σημαντικά Άρα. στοιχεία. Κοινωνική... Επίση, άλλο που ξέρουμε είναι ότι α... όταν κάποιο <σχε> είναι ασθενή, οποιαδήποτε μορφή ασθένεια, μπορεί να ανακάψει πολύ γρήγορα, πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα, ε... όταν και εφόσον έχει ένα δίχτυο. Mm -hmm. Σχέσεων γύρω του που μπορούν να τον στηρίξουν και να τον βοηθήσουν. ανεξαρτήτως να τον, ανεξαρτήτως... τον κάνουν χαρούμενο. Να... Ναι, ανεξαρτήτω τι πρόβλημα υγεία έχει, μια χείριση mm -hmm. Όταν ναι, υπάρχουν άνθρωποι γύρω από κάποιον. Το πως μπορεί κάποιος να αποδεχτεί ε, ένα μετασχε... μεταμοσχευμένο όργανο. Mm -hmm. Πάλι οι σχέσει παίζουν καθοριστικό ρόλο. Mm -hmm. Συνεπώ, ο άνθρωπος δεν θα πάψω να το λέω, είναι σχεσιακό όνο. Ναι. Και τροφοδοτούμαστε από τις σχέσεις μας. Είναι οι σχέσεις μας που μας σποτίζουν. Είναι αυτές οι σχέσεις που μας που μας βοηθούν να είμαστε καλά και να αναπτυσσόμαστε. Μάλιστα. Μάρκο, μετέφερε μου την ερώτηση που είχες από τους τηλεθεατές ερωτήσεις. Α, αν, κάνω, αν κάνει κάποιος ένα λάθος, ρώτησε μια κυρία και εκ των υστέρων το καταλάβει. Mm -hmm. Πώς το χειρίζεται. Παραζητήσεις συγγνώμη. Ζητούμε... Λίγο σε κάποιον. <laughs> Κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ζητούμε συγγνώμη από τον άνθρωπο που, που έχουμε βλάψει και το δεύτερο πάμε σε κινήσεις επανορθωτικές. Εάν τον έχουμε να δικήσει, σαφέστατα μπορούμε να ανατρέψουμε την αδικία που έχουμε κάνει. Δεν μένουμε απλό στο συγγνώμη. Προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα και ανατρέπουμε την αδικία που έχουμε κάνει. Σαφώς όλα αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε καλά. Ξέρετε, ένας καλός δείχτης για όλα όσον, ό, όσον αφορά τον άνθρωπο είναι αν κοιμάται καλά. Η συνείδηση σου, σου επιτρέπει να κοιμάσαι καλά. Τώρα, πολλοί θα διαρωτηθούν, ε, Τόσοι άνθρωποι ε, κακο, κακοποιητικοί κοιμούνται mm. καλά. Ε, κοιμούνται διότι έχουν ανασυντοποιηθεί. Έχουν διαστραφεί, έχει διαστραφεί ο ψυχισμός τους mm. τόσο πολύ, που κοιμούνται καλά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η επιτυχία. Και ποια είναι η επιτυχία για αυτού, που είναι καθοριστική, είναι να κερδίσουν τον άλλο. Mm. Εδώ μπαίνουμε σε έναν ανταγωνιστικό ε, κλίμα που για κάποιους ταιριάζει, κάποιου δεν του ταιριάζει. Κάποιο από εμά δεν μα ταιριάζει. Α μείνουν με τον ανταγωνισμό του. Mm. Καταλάβετε. Θυμάστε την, την εκπομπή που κάναμε με το ερώτημα επιτυχία ή ευτυχία. Mm, ναι, ναι, ναι. ναι, ποια είναι η επιτυχία για τη σημερινή κοινωνία επιτυχία είναι και θεωρώ αυτήν την εκπομπή σαν να είναι συνέχεια εκείνης. Διότι σήμερα και με την έρευνα αυτή αλλά και με τις μελέτες που έχω αναφέρει των Ευρωπιστημών και του Μπόλπη για όσους γνωρίζουν τον, τον Μπόλπη ε, όλα αυτά, ό, όλες αυτές οι έρευνες και οι κλινικές παρατηρήσεις που κάνουμε στη ψυχοθεραπεία μας δείχνουν ακριβώς ότι η επιτυχία, είναι να έχ... η επιτυχία στη ζωή μας είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. <Κι> Δεν είναι να έχουμε πλούτο. <Κι> Δεν είναι αυτό. Είναι να έχουμε φήμη. Δείτε πόσοι και πόσοι έχουν φήμη και βλέπεις ότι αυτοκτονούν με <Κι> δόσεις ή αυτοκτονούν μια και καλά. <Κι> Όλα είναι ψυχολογία. Και... και η ψυχολογία είναι σώμα, Δημήτρη. Ναι. Είναι αυτό που μας λένε οι νευροεπιστήμες. Mm -hmm. Η ψυχολογία. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ναι. ο Φρόιτ, ε, ήταν ε, ένας ε, νευρολόγος ε, που επίστευε και το έλεγε ότι η ψυχανάλυση πρέπει να βρει τις σωματικές της της Τότε ο ίδιος είχε, είχε, δει κάποια πράγματα, αλλά εγκατέλειψε αυτόν τον δρόμο, διότι δεν τον βοηθούσε κιόλα η επιστήμη της εποχής, διότι δεν είχαν αναπτυχθεί οι νευροεπιστήμες στο επίπεδο που είναι σήμερα αναπτυγμένες. Αν νοσεί ψυχο, ψυχικά ψυχολογικά, θα νοσήσεις και σωματικά. Ναι. Και εκείνο το οποίο μα δείχνουν σήμερα οι νευροεπιστήμε είναι ότι η καλή σχέση του βρέφου, του εμβρίου, του παιδιού με του γονεί του και δει με τη μάνα. Λέω, η μάνα πάντοτε πάει μαζί με τον πατέρα. Mm -hmm. Και το ανδρόγινο μαζί με την κοινωνία. Yeah. Άρα αυτές οι πρωταρχικές σχέσεις δεν, δεν βοηθούν γενικά στη λειτουργικότητα, μια λειτουργικότητα που δεν πατά στο σώμα. Yeah. Κάθε άλλο. Αλλάζει η δομή του εγκεφάλου. Εδώ είναι η ουσία. <laughs> Το λιβικό σύστημα <laughs> αλλάζει η δομή του εγκεφάλου. Είναι αυτό που μας δείχνουν οι νευροεπιστήμες. Κάποιος τώρα μπορεί να διερωτάται. Εάν έχουν αλλάξει δομέ, έχουν πάρει μια πορεία τα νευρονικά κυκλώματα του ανθρώπου, τι γίνεται, μπορεί να διαφοροποιηθεί στην ενήλικη του τη ζωή. Ναι, το είπα, το ξαναλέω, υπάρχουν βαθιές θεραπευτικές δουλειές Πάμε πολύ βαθιά και αυτές οι δουλειές είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν να διαφοροποιήσουμε τα τραύματα του ανθρώπου. Πώς. Είπα προηγουμένως ότι κάποια, για κάποιο χρονικό, ε, έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα την ώρα που δουλεύουμε όπου τα νευρονικά κυκλώματα ανοίγουν και γίνονται νεουτύπου εγγραφές ένα παιδί το οποίο δεν επήρε χάδι, δεν επήρε επαφή, δεν επήρε κράτημα. Ε, αυτό το παιδί εκείνη την ώρα θα το πάρει. Ε, αυτό που παίρνει ο ενήλικα των 60, των 70, των 50 χρόνων, των 30, ε, αυτό που παίρνει ο ενήλικα εγγράφεται ω να το παίρνει το παιδί Λελίστη. που βιώνει εκείνη την ώρα την εμπειρία. Εδώ είναι το ουσιαστικό. Το παίρνει αναδρομικά. Ναι. Καμιά φορά. Και ναι. αλλάζουν τα πράγματα. Mm -hmm. ε, βλέπω πολύ συχνά ανθρώπους που μου λένε, στην αρχή δεν καταλάβαινε ακριβώ πώς γίνεται, αν και εξηγώ πώς γίνονται τα πράγματα, αλλά έβλεπα πώς αλλάζω. Mm -hmm. Και αυτό ήταν το καθοριστικό α, ο στοιχείο, το οποίο με επανέφερε, και αυτή τη στιγμή με πανέφερε στην θεραπεία και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε γιατί ναι, κατανοώ τι γίνεται. Μάλιστα. Διότι αλλάζει ο άνθρωπο. Ε, το περισσότερο νομίζω έχουν απαντηθεί. Η κυρία Τζουλιέτα γράφει. Ε, είμαι, λέει, με τον σύζυγό μου 10 χρόνια. Mm -hmm. Είμαστε αγαπημένοι. Ωστόσο, θεωρώ ότι πολλές φορές με πνίγει. Ορισμένες φορές νιώθω ότι και εγώ του προκαλώ τέτοια αισθήματα. Το συζητάμε, νιώθουμε καλά μετά. Πώς να το χειριστώ. Αρχίσω να παίρνω λίγο να πω με τον άλλο. Ξέρετε, πολύ συχνά οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να είναι αυτοκόλλητα. Mm. Ότι ό,τι κάνουν πρέπει να το κάνουν μαζί ή πρέπει να είναι όλες τις ώρες μαζί. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί, αλλά μπορούμε να μοιραστούμε αργότερα και όλες τις εμπειρίες που είχαμε ο καθένας ή στο χώρο εργασίας του ή σε κάτι το οποίο έχουμε κάνει με κάποιους φίλους, σε κάποια ανεκδήλωση. Ξέρετε, Τώρα, σε συνέχεια, δηλαδή, μαζί με τον άλλο, δεν είναι και τόσο καλό. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, διότι αυτό παρεξηγείται. Είναι καλά να έχει και ο καθένα όχι ξεχωριστή ζωή βέβαια, αλλά να έχει τις, τις προσωπικές κάποιες στιγμές του ο σαφώς, καθένα. Σαφώς. Και ο κάθε έχει προ, τους προσωπικούς ρυθμού του. Ε, για παράδειγμα, ξέρω ανθρώπου οι οποίοι λένε... Ξέρετε, εγώ θέλω κάποιο χρόνο μόνος μου ναι. να επαναρρυθμιστεί ο οργανισμός μου για να μπορέσω να λειτουργήσω καλύτερα με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου. Ωραία. Αφού το διαπιστώνουμε τούτο, ας πάρουμε αυτόν τον χρόνο και να το μιλήσουμε με τον, συγγνώμη, με τον ή την σύντροφό μας με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι είναι απομάκρυση. Ότι χανόμαστε. Ναι. Και να θεωρηθεί ότι απορρίπτουμε τον άλλο. Καθόλου. Όλα αυτά, όμως, θα, πέ, ε, ε, θα ενταχθούν μέσα στη σχέση ανάλογα και με τη χαρά που επιστρέφουμε μέσα στη σχέση. Σωστό. Εάν σερνόμαστε την ώρα που να έρθουμε ε, αντιλαμβάνεστε, έχει δίκιο ο άλλος να λέει πράγματι είσαι εδώ αλλά δεν είσαι. Επίσης, πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, τα <laughs> τηλέφωνα, τα κομπιούτερ, όλα αυτά yeah. που, που τραβούν την προσοχή των ανθρώπων. Χάνεται ο καθένα του. Το τηλέφωνο έχει γίνει προέκταση του χεριού πολλών ανθρώπων yeah, yeah. και ο υπολογιστή είναι προέκταση του εγκεφάλου του με, με πολύ κακό τρόπο. Δηλαδή, χάνεται το ανθρώπινο στοιχείο, χάνεται η επαφή με τον άλλο. Συνεπώ, τούτα θα θα παίξουν ρόλο. Ναι. Αλλά να φύγουμε και από το μύθον που έχουν πολύ ότι πρέπει λέει να με καταλάβει χωρίς να του το πω. Ε, αυτά είναι παραμύθια. Είναι μυθεύματα. Mm. Διεκδικούμε, μιλούμε ναι. και βρίσκουμε τις ισορροπίες μας. Και εκεί που δεν τα καταφέρνουμε διότι οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι και μας παίρνουν από κάτω πολλές φορές ας πάμε σε κάποιο νητικό. Α σε Είσαι... ένα σύμβουλο γάμου να το συζητήσω. Η σχέση τώρα με τον εαυτό μα. Που είπε και εσύ προηγουμένω ότι μπορεί να αλλάζει, να κάνει, να ράνεις σε σχέσει κλπ. Αλλά να βλέπει ότι κάθε φορά υπάρχει πρόβλημα. Άρα τελικά μήπω έχει εσύ το πρόβλημα σου. Η, η ε... αυτορύθμιση είναι βασικό παράγοντα. Ωρα... Πώ από μόνη μα, ανάγκη ψυχοθεραπεία ή. Ε, πώς. ε οι πρωταρχικέ σχέσει μητέρα παιδιού Δημιουργούν τις ε, απαρχές της αυτορύθμισης στο παιδί. Η ρύθμιση... Ποιος είναι ο ρυθμιστής αρχικά του βρέφους. Ποιος είναι ο ρυθμιστής του εμβρίου μέσα στη μήτρα. Mm -hmm. Η μάνα. Ποιος είναι ο ρυθμιστής του βρέφους. Η μάνα. Αλλά σε μία αναγκαλιά θέλω να το τονίζω πάντοτε ενός γενναιόδωρου πατέρα. Mm. Άρα, αυτόν το βρέφος αρχίζει να βιώνει τη ρύθμιση μέσα από τη διάδα μητέρας παιδιού. Mm. Δεν είναι μόνο του και δεν αυτορυθμίζεται. Ρυθμίζεται μέσα από αυτήν τη διάδα. Και ο βασικός ρυθμιστής τώρα αυτής της διάδας είναι η μάνα. Όχι πως το μωρό είναι παθητικός δέχτης. Mm -hmm. Καθόλου δείτε τα μωρά πώς αντιδρούν, πώς χαίρονται mm -hmm. και πώς μας προκαλούν να τα προκαλέσουμε mm -hmm. για να ζήσουμε μαζί αυτές τις εμπειρίες. Mm -hmm. Mm -hmm. Αυτή η ρύθμιση τώρα που καθοριστικών ρόλων παίζει η μάνα θα αρχίσει να εγγράφεται στο σύστημα του παιδιού σαν απαρχή αυτορύθμισης είναι αυτό το στοιχείο που στην ενήλικη ζωή θα βοηθήσει τον ενήλικα να μπορεί να αυτορυθμίσεται. Να... Δεν υπάρχει υγιής άνθρωπος που δεν μπορεί να ανταντέψει λίγο τον εαυτό του. Να μπορεί να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Να αυτορυθμιστεί. Και αυτό ο οποίο αυτορυθμίζεται. Δ, δώσε λίγε ναι. πρακτικές πρακτικέ ε... συμβουλέ. Ναι, αυτός ο η οποίος... μάνα μπορεί να μην είναι στη ζωή. Ναι, αυτός, ο οποίος... ο αυτός ο οποίος, και ο πατέρα ακόμα. Αυτό ο οποίο αυτορυθμίζεται ναι. ε, ήδη έχει τέτοια νευρονικά κυκλώματα, τέτοια βιώματα, τέτοιε ισορροπίε που τον βοηθούν. Ναι, ναι. Αλλά ήδη γνωρίζει κιόλα ότι δεν μπορεί να είναι μόνο του στη ζωή και δημιουργεί, Αλήθεια, δημιουργεί γύρω του τέτοια κυκλώματα ανθρώπων που μπορεί να λειτουργεί όμορφα μαζί τους. Αυτά τα κυκλώματα είναι καθοριστικά και ερχόμαστε ξανά στις σχέσεις. Εδώ είναι η ουσία. Δεν υπάρχουν... Έχουμε... Θα έλεγα έχουμε ξεφύγει αλλά στην ουσία ήταν ουτοπικό αυτό που έλεγαν παλιά ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Δεν έχω δει κανέναν ανεξάρτητο. Δεν έχω δει κανέναν αυτόνομο. Με την έννοια του είναι μόνος μου. Είναι άρρωστον αυτό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μία διαρκής αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Από το από τον μπακάλι τη γειτονιά μου, από το σούπερ μάρκετ που θα πάω, από το γεωργό που θα παράξει και θα πάω να αγοράσω πράγματα. Δεν, από το πιο απλό. Μεταξύ το πρόγε... όλων των ανθρώπων που θα έλεγα. Το φαγητό μας. μου, το πρόγευμα, το σακάκι που φορώ. Mm -hmm. Το έχω ράψει εγώ. Mm -hmm. Καθόλου. Mm -hmm. Ακόμα και τα λίγα μαλλιά που έχω, τα κουρεύω. Δεν <laughs> κουρεύω, δεν ε, τα κουρεύω <laughs> 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 ναι. ε, Άρα. Όλοι υπά... έχουμε μια <coughs> αλληλεξάρτηση, μια αλληλεπίδραση. Ναι. Εδώ είναι η ουσία. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και να σεβόμαστε του άλλου ανθρώπου με του οποίου ερχόμαστε σε επαφή. Να φροντίζουμε αυτέ τι σχέσει. Να φροντίζουμε αυτά τα κυκλώματα. Στην ουσία είμαστε όλοι ένα. Είμαστε όλοι ένα. Mm -hmm. Δεν είμαστε. Δεν, δεν είμαστε μεμονωμένα όντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στους ανθρώπους. Δεν αναφέρομαι μόνο στα ζώα. Αλλά και στα αντικείμενα. Όλα, όλοι, είμαστε ένα. Αν πάμε στην βάση των πραγμάτων, ναι, είμαστε μία ενέργεια που πάλλεται με διαφορετικούς τρόπους και αυτός ο παλμός Δίνει αυτή την πολυπλοκότητα την οποία βιώνουμε. Διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικά πλάσματα, διαφορετικά αντικείμενα. Αλλά όλα είμαστε ένα. Ένα φως. Και σε πολύ βαθιές δουλειές που κάνουμε, αυτό πολλοί άνθρωποι το βιώνουν. Ναι. Είναι αυτό το οποίο... Ε, το βλέπουμε σε όλες τις διδασκαλίες, σε αναφορές σε όλους τους μυστικούς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται σήμερα η σύγχρονη φυσική να το επιβεβαιώσει ότι όλα είναι ενέργεια, όλοι και όλα είμαστε αυτή η ενέργεια, είμαστε φως. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και αυτή η ύλη που βιώνουμε. Συνεπώ είναι ουτοπικό να, να πιστεύουμε και με του ανθρώπου. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί. Πληγώνουμε έναν άνθρωπο, είναι τον εαυτό μα που πληγώνουμε. Γι' αυτό βλέπετε δεν βρίσκουμε ισορροπία νέα άνθρωποι. Mm -hmm. Δεν βρίσκουμε ισορροπία. Νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ασφάλεια και δεν κατανοούμε ότι είναι ουτοπικό να πιστεύω ότι είμαι ασφαλής εάν το μωρό του γείτονα μου πεινά ή είναι ανασφαλέ. Mm -hmm. Δεν γίνεται να νιώθω ασφαλή εδώ. Το ένιωθε είναι η ειναι ανασφαλές. δεν γινεται να νιωθω ασφαλής εδω από όλου mm -hmm. με την δύναμη που τη παρήχε το πλωστάσιο που έχει. Ε, γι' αυτό άλλαξε τότε. Δικαιολογωμένα είχαν μπει τον κόσμο ή εντε κάτι. Που... Έφαε τον πάτσο και yeah. σε πανικό. Και νομίζουν ότι θα βγουν με το να τρελαθούν περισσότερο με τον mm. πρόεδρο που έχουν. Κατακρεουργούν τον κόσμο νιώθοντα ασφαλής. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι ασφαλής. Δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε ξεχωριστά όντα. Είναι, είναι ουτοπικό. Είμαστε ένα. Βλάπτουμε έναν, βλάπτουμε τον εαυτό μας. Τι έλεγε ο Πορφύριος. Mm. Πορφύριος έλεγε παιδιά μου τι λέτε τώρα. Προσεύχεσαι για μας. Εγώ όταν προσεύχομαι για μένα, για σας προσεύχομαι. Όταν προσεύχομαι για σας, για μένα προσεύχομαι. Κάθε κίνηση που κάνουμε συντηρώντας τη ζωή είναι προσευχή. Ανεξάρτητα πως ονομάζει ο καθένας το Θεό του. Εδώ προσπαθούμε να έχουμε να, να πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και δεν έχουμε το Θεό μας. <χαι> Εγκάταλα. Έτσι ακριβώς. Αγαπητέ Βασίλη, ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολλά και ενδιαφέροντα. Τέλειωσε. Είναι αρχημός. Είναι 6 και 52. Οκ. <laughs> okay. ε, σου εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση Έτσι ένα σε όλους. ένα όλες, καταληκτικό δημήτρη. σχόλιο πριν αποχαιρετήσουμε τους τηλεφιατές μας. Κοίταξε. Εάν πάμε στο βάθος της παντερικής διδασκαλίας γιατί το έχουν και οι μέρες, θα δούμε ότι αυτά που λέμε τώρα θα τα συναντήσουμε κατά βάση εκεί. Ε, αλλά πρέπει να μάθουμε να ακούμε, να βλέπουμε, να αισθανόμαστε και να σχετιζόμαστε όχι μόνο με το κεφάλι, αλλά και με την καρδιά. Mm. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Δημήτρη. Και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλους και καλές σχέσεις, να αναστήσουμε τον άνθρωπο μέσα μας για να μπορούμε να έχουμε τις σχέσεις που μας βοηθούν να είμαστε καλά και υγιείς, ο ένας ευχαριστώ. για τον άλλο. Και ψυχικά και σωματικά. Αυτά είπαμε, μαζί. Βασίλη μου. Να σε εγώ Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σας αφήνω με τις ευχές μου από τα βάθη της καρδιάς μου για καλή Ανάσταση στις καρδιές, στις ψυχές σας, να έχετε ένα καλό Πάσχα. Θα τα ξαναπούμε στην αλήθεια που καίει, την ερχόμενη Τετάρτη. Αύριο Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα, δεν θα έχουμε εκπομπές, θα επανέλθουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας, και να αγαπάτε και τους γύρω σας και τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε όλους και πάλι καλή Ανάσταση. Ακολουθεί κεντρικό δευτείο ίσιο.